Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Λίμπερο 107,4. Ζάχος Ντρούλινγκ και Τάσος Τρέγιας. Θα σας κρατήσω στην τροφιά μέχρι τις 11 η ώρα με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, πάντοτε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα για εσένα Τάσο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Στην τροφιά παρέτησα θα είμαστε μαζί, έτσι όπως κάθε εβδομάδα, όλες τις ημέρες της εβδομάδας εδώ πέρα, 9 με 11, θα κρατήσουμε συντροφιά όλο τον κόσμο με τα δικά μας θεματάκια, με τις αντιπαραθέσεις μας, θα συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, ό,τι γίνεται σε κάθε εκπομπή. Έτσι και σήμερα θα είμαστε μέχρι και τις 11 συντροφιά με όλο το ακροατήριο του Λίμπερο, που φροντίζει, ιδίως οι παλαιότεροι ακροατές και μπαίνουν στη φάση μας, έτσι είναι το μότο τέλος πάντων του Λίμπερο, εντάξει, και μας κρατάνε και τους κρατάμε στην τροφιά καθημερινά για ένα δύο ώρο. Έχει κάποια θεματάκια και σήμερα τα οποία είναι άξια σχολιασμού. Έχει. Έτσι. Λοιπόν... Με αυτά θα πορευτούμε, εντάξει, πάντα σύμφωνα και με τα θέματα βέβαια που θα βάλουν οι ακροατές μετά τις 9.30, που οι παλιότεροι το ξέρουν, οι νεότεροι να το μάθουν. Μετά τις 9.30 θα ανοίξουμε τις γραμμές για όλο το κοινό. Μέχρι τις 9.30 θα πούμε εμείς τα δικά μας εδώ με τον Ζάχο, τα οποία καθημερινά είναι αρκετά ενδιαφέροντα από ό,τι μας λέτε εσείς. Καλά, αυτό είπαμε. Τελικός κριτής είναι πάντοτε ο κόσμος. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Ζυγκόλη. Από Δευτέρα ανοίγουν τα μαγαζιά, Γιάννη, οπότε τέλος. Δεν θα μπορεί να μας ακούει βράδυ ο Γιάννης. Θα μπορεί όμως να μας στέλνει καμιά πίτσα. Θα στείλει. Έχει στείλει και στο παρελθόν άλλωστε. Αρκετά από τα κομμάτια, ας τρία από τρίτη και μετά, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στα διαδικαστικά. Πάμε στα διαδικαστικά για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για σχολιασμό και να ανοίξουμε μετά τις γραμμές. Ξεκινάω εγώ με την Μάζδα Μανατίδης, που για ακόμα μία βραδιά είναι βασικός υποστηρικτής εδώ της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα και του ραδιοφώνου γενικότερα, έτσι. Και είπαμε ότι τους χορηγούς πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε όλοι, ώστε να μπορούν να υπάρχουν έσοδα για όλα τα ραδιοφωνά. Έτσι, δεν μιλάμε μόνο για μας. Απλά εμείς είμαστε το Λίμπερο και λέμε για το Λίμπερο. Λοιπόν, ξεκινάω με Μάζδα Μανατίδης, που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη και βρίσκεται στην Παπάθη 205. Τηλέφωνο για ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με τη Mazda Αμανατίδης στο 2310-924-931. Το στέκι του Κωστή είναι κοντά μας άλλο ένα απόγευμα. Τα πάντα όλα στα κάρβουνα βρίσκεται στη Νεάπολη, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 113 στο στέκι του Κωστή. Μοναδικές γεύσεις απολαμβάνεται καθημερινά από κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότι σούβλας, κοτόπουλο ολόκληρο σούβλας και ό,τι άλλο επιθυμεί η ψυχούλα σας σε σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα είπαμε στα κάρβουνα, στο στέκι του Κωστή. Τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας, τηλεφωνήστε τώρα για να απολαύσετε μοναδικές πραγματικά γεύσεις, καλύτερες από σεξ, έτσι όπως λέμε, 2310-627-27, επαναλαμβάνω, 2310-627-27, θα σηκώσει το τηλέφωνο ο φίλος μας ο Δημήτρης και θα σας εξυπηρετήσει σε χρόνο ντετέ, όπως λέμε εμείς οι δυτικοί, στη Νεάπολη, κύριε Ζάχο μας. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε λίγο και τον φίλο μας τον Τεχνικίδη ΣΑΚ, το πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε, βάζετε βενζινούλα στο ρεζερβουάρ σας, Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη, γεμίζετε με ενισχυμένο καύσιμο το ρεζερβουάρ σας, με το ποσό της επιλογής σας και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Πού θα το βρείτε αυτό? Πουθενά. Ισακ Τεχνικίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη. Και οι τελευταίες μέρες που μπορείτε να βάλετε πετρέλαιο για όσους θέλετε να κάνετε οικονομία για την επόμενη χρονιά, γιατί είναι 30% κοντά, ίσως και λίγο παραπάνω, το πετρέλαιο κάτω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όσοι έχετε κανένα φραγκάκι, πάρτε στο 2310-611-256, κάντε την παραγγελία σας, επαναλαμβάνω, 2310-611-256, για να εξοικονομήσετε αρκετά χρήματα από την επόμενη χρονιά όσον αφορά το πετρέλαιο. Αυτά και με τους φίλους υποστηρικτές Ζαχουά. Ωραία, βλέπω εδώ έτσι λίγο σε μια γενική. Να πούμε καταρχήν, ναι, δεν είπαμε τον δεύτερο τρόπο επικοινωνίας μέχρι να ανοίξουμε και τις γραμμές. Φυσικά είναι με το μήνυμά σας εδώ στο σταθμό FM, και ενώ το μήνυμά σας
η άποψή σας, το στέλνετε στο 54222 με χρέωση 62 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ, έτσι, όλα μαζί. Κουτάκι 62 λεπτά. 50 λεπτάκια είναι η χρέωση και 12 το ΦΠΑ. Λοιπόν, εδώ βλέπω έτσι λίγο πριν πούμε στα δικά μας. Αγώνες λέει κάθε 4 ημέρες στην Premier League, διαβάζω. Στην Ισπανία, VAR για την ασφάλεια των παιχτών. Bayern και η Γερμανία πετούν salary cap από την UEFA. Γενικά όλα τα πρωταθλήματα έτσι λίγο πολύ μπαίνουν σιγά σιγά. Και το Ιταλικό θα μπει λίγο αργότερα. Μπαίνουν στη διαδικασία του αγωνιστικού επίπεδου, έτσι. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουν σιγά σιγά Ζάχο. Η Γερμανία ξεκίνησε έτσι κι αλλιώς. Η Γερμανία έχει ξεκινήσει. Ναι. Έχουν δημιουργηθεί τεράστια οικονομικά προβλήματα σε όλους τους συλλόγους και εφόσον βρίσκεται σε σχετική ύφεση αυτή η πανδημία όπως την έχουν ονομάσει τέλος πάντων και πρέπει να τη δεχτούμε εμείς, αφού την ονόμασαν η ειδική πανδημία, εμείς τώρα τέλος πάντων ο καθένας ας έχει τα δικά του κριτήρια. Αλλά όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις είναι δυστυχώς τεράστιες και για τους συλλόγους και για τους εργαζόμενους και για τους ιδιοκτήτες και για τον τουρισμό και για όλους μας. Αλλά θεωρώ ότι μία χρονιά θα προσπαθήσουμε όλοι να δεχτούμε αυτές τις επιπτώσεις, να περιοριστούμε, να το παλέψουμε και αυτό, να βγούμε νικητές. Έτσι. Άλλη μία φορά από μία δύσκολη κατάσταση που βιώνει η γενιά μας, ρε παιδί μου, γιατί έχουμε περάσει, Ριζάχο, και τι περάσαμε, περάσαμε Τσερνομπίλ. Τσερνομπίλ, εντάξει, περάσαμε AIDS, ήταν ένα. Γρήπη των πτηνών, γρήπη των χείρων, τρελές αγελάδες. Εσύ λες τα σχέση με την υγεία. Εγώ θα σου πω και το σεισμό, το μεγάλο σεισμό, εγώ δεν μπορεί να το ξεχάσω. Το 78. Βέβαια. Ήταν 20 Ιουνίου ήταν. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι η ημέρα. Θυμάμαι ότι βλέπαμε Μουντιάλ και θυμάμαι ότι έπαιζε η Ρωσία κιόλας. Δεν θυμάμαι τη μία ομάδα. Θυμάμαι τη Ρωσία, την άλλη δεν θυμάμαι. Εγώ βλέπαμε τον αδερφό μου ένα σύριαλ και με τον Γιώργο Φούντα. Εμείς βλέπαμε ματσάκι βλέπαμε. 8 χρονών ήμουν, ρε φίλε, 8 χρονών. Και βλέπαμε και θυμάμαι πέσαμε από το κρεβάτι. Πέσαμε, ήμασταν πάνω στο κρεβάτι εγώ με τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου περνάει 1,5 χρόνο ο Δημήτρης. Και βλέπαμε ένα σύριαλ στην τηλεόραση, ασπρόμαυρα τότε ήταν η τηλεόραση. Ναι, ασπρόμαυρα. Το 1978 ασπρόμαυρα ήταν και βλέπαμε ένα σύριαλ νομίζω με τον Φούντα, τον Γιώργο. Το Φούντα και πέσαμε, ρε φίλε. Κρατάω μαχαίρι. Ωραία. Πέσαμε από το κρεβάτι και θυμάμαι αυτή την εικόνα δεν μου φεύγει ποτέ. Απέναντι από το πατρικό μου, στην Νεάπολη έχει μια τεράστια οικοδομή η οποία είναι διπλή, 7 ώρο εξαόροφη και καλύπτει ένα οικοδομικό τετράγωνο ολόκληρο. Λοιπόν, Ζάχο, έβλεπα την οικοδομή σχεδόν να έρχεται στον μπαλκόνι μας. Εγώ το ταβάνι είδα, σχεδόν μας ακουμπούσε. Φίλε, έπαθα πλάκα, είχα σοκαριστεί, δηλαδή. Ωραία. Ένα τεράστιο σοκ. Άκουγα νταλίκα άκουγα να περνάει και κρυβόμουν κάτω από το κρεβάτι. Γιατί ήταν ο θόρυβος, ήταν εκοφαντικός που έκανε. Το θυμάμαι, δηλαδή ήμουν 8 χρονών και έγινα 49-50 και δεν μου έχει φύγει ακόμα αυτό από μέσα μου. Είναι πολύ, πολύ άσχημο βίωμα. Τέλος πάντων. Ωραία, πάμε λίγο στα. Ας ευχηθούμε να είναι το τελευταίο αυτό που ζούμε, ρε παιδί μου, και να τελειώσει η υπόθεση. Ας ευχηθούμε. Πάμε στα έχουμε δικά και τα παιδάκια μας, έτσι. Έτσι, έχουμε και τα παιδάκια μας συνέχεια. Εσύ που έχεις και παιδάκια, ναι, έτσι, και εγώ τα νησάκια. Εκεί εσύ προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνω με τίποτα εγώ, πέρασε το τρένο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα, έτσι, σε αυτά που πρέπει να σχολιάσουμε. Ξεκινάω εγώ με Άρη, διότι χθες το βράδυ τελείωσα γύρω στις 11.30 εδώ πέρα. Γύρω στις 12 έσκασε και η τέτοια η νέα περίπτωση του Τζον Ιμπε. Είπαμε να πούμε εδώ πέρα. Ποιος είναι αυτός πάλι ο Ιμπε? Θα σου πω. Καταρχήν, εγώ, καλά, δεν μην το θυμάσαι, νομίζω 6-7 μάτς, 8 μάτς έπαιξε. Να πούμε εδώ κάτι, ότι είναι λογικό σε ένα σημείο, και τον εαυτό μου βάζω μέσα, έτσι, ο Αριανός σε κάθε αρνητική είδηση να τρομοκρατείται λίγο περισσότερο από έναν συνδυσμένο από εδώ. Διότι έχει περάσει και έχει περάσει παρόμοιες περιπτώσεις και ποτέ δεν βγήκαν καλό για την ομάδα, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Έσκασε αυτή η νέα περίπτωση του eBay, η οποία είναι βέβαια, για όσους άκουγαν από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτό με τη FIFA, ότι υπήρχαν τουλάχιστον άλλοι 2, 3 με 4 ποδοσφαιριστές που είναι στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή αυτά είναι κάποιες περιπτώσεις οι οποίες περίμενε έτσι κι αλλιώς η ΠΑΕ. Ο Τζον Ιμπε έπαιξε, αν θυμάμαι καλά, 12-13, κάπου εκεί. Να πω σήμερα καταρχήν να σου πω, δεν άκουσα τίποτα. 2012-13 η σεζόν, έτσι.
Νομίζω εκεί, 13 κάπου εκεί. Να σου πω, δεν έχω ακούσει. 2012-13 ήταν η σεζόν. Α, εσύ το έχω εδώ μπροστά, ναι, ναι. Έχω μπροστά μου το τέτοιο. Λίγο θα διαβάσω. Άλλο θέλω να πω. Σήμερα δεν άκουσα τίποτα πραγματικά. Μετά από 10 χρόνια μπορεί να κοιμήθηκα να έπεσα σε χειμερή ανάρκη. Δηλαδή, κοιμήθηκα 10 ώρες το βράδυ και μια 3 ώρες το μεσημέρι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Τέλος πάντων, τον παίκτη τον θυμάμαι λίγο. Καλά, δεν έχει σχέση αυτό το αν έπαιξε λίγο ή πολύ. Τα δεδουλευμένα του. Ζητάει δεδουλευμένα τα οποία βέβαια τώρα 198.000 ευρώ να είχε συμβόλαιο αυτό το αποκλείο. Λογικά ζητάει όλο τα, ξέρω εγώ, για 2-3 χρονιές τι είχε συμβόλαιο. Ο Άρης φυσικά και για αυτή την περίπτωση θα καταφύγει στο ΚΑΣ. Και μάλιστα εδώ είναι αυτό που λέμε ότι στις πρώτες ενοχλήσεις που είχε, που δεν απευθύνθηκε στο ΚΑΣ κατευθείαν ο Άρης, ίσως λόγω του καθησύχασε η ΕΠΟ, διότι μέχρι τώρα όλες αυτές πέφτανε στο κενό, έτσι. Λόγω της νομοθεσίας εδώ του ελληνικού δικαίου. Τώρα βέβαια αυτό δεν υπάρχει και ο Άρης θα πάει κατευθείαν στο ΚΑΣ. Σε αυτό το πράγμα. Βέβαια εδώ να πούμε, όπως λέει και το... Είναι λογικό αυτό που λέει και το All About Arts και γενικά αυτό που λέμε εμείς σαν Αριανοί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δύο σχεδόν ίδιες, μην πω πανομοιότυπες περιπτώσεις, αλλιώς αντιμετωπίζει η FIFA όπως την Πάρμα και αλλιώς αντιμετωπίζει τον Άρη. Ήρθε βέβαια και το σκεπτικό, άρα άμεσα μπορεί να... Ήρθε και το σκεπτικό για τον ΙΜΠΕ, άρα άμεσα μπορεί ο Άρης να πάει στο ΚΑΣ. Και λέει τώρα, μην διαβάσω όλα, το όλο το ερώτημα. Τα παραπάνω είναι ο λόγος, λέει, γεννιάται το εξής ερώτημα. Εφόσον η FIFA έχει το παραπάνω σκεπτικό, γιατί η Πάρμα, η οποία είναι πανομοιότυπη περίπτωση, δεν κλήθηκε να πληρώσει για ανάλογες περιπτώσεις που έχουν οι εκδικαστείς βάρος της. Τα παραπάνω είναι ο λόγος που Άρης απευθύνθηκε στην ελληνική κυβέρνηση για το θέμα, γιατί όπως φαίνεται στην Ιταλία αναγνωρίζουν το δίκαιο της χώρας, ενώ στην Ελλάδα το έχουν γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Επίσης καταδεικνύεται γιατί η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να βοηθήσει τον Άρη σε αυτή την υπόθεση κτλ. Και ήρθε και υπάρχει και φωτοτυπία της απόφασης της FIFA. Ήρθε μαζί και το σκεπτικό. Ο Άρης δεν νομίζω αύριο μεθαύριο πρέπει καταρχήν για αυτήν την απόφαση να προσφύγει στο ΚΑΣ άμεσα. Δεν πρέπει να χάνεται ούτε δευτερόλεπτο. Ο φάκελος έτσι κι αλλιώς τον έχουν παραδώσει τον κύριο Γεραπετρίτη. Άρα είναι έτοιμος ο φάκελος. Κατευθείαν αύριο το πρωί, μήπως σήμερα έπρεπε ήδη να πάει, λέω εγώ, στο ΚΑΣ. Γιατί δεν πρέπει αυτές οι περιπτώσεις να χρονίζουν και επαναλαμβάνω και φέρνουν έτσι μέχρι τα όρια πανικού τον κόσμο. Έτσι λέω εγώ. Δεν έχει κατατεθεί ακόμα ο φάκελος, έτσι. Όχι, στον κύριο Γεραπετρίτη έχει πάει ο φάκελος, έτσι. Ο κύριος, τι θα το κάνει ο Γεραπετρίτη, στη FIFA λέμε. Στη FIFA θα πάει όταν πάει στο ΚΑΣ ο Άρης. Στη FIFA έχει πει αυτά που έχει να πει και η FIFA αλλιώς πράττει με τον Άρη και αλλιώς πράττει. Δεν ξέρω αν είναι ολόκληρη η FIFA ή ο συγκεκριμένος δικαστής μόνο. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Κοίταξε λίγο, εδώ διαβάζω εγώ και λέει ότι η απόφαση mm-hmm. της πειθαρχικής της FIFA mm-hmm. Βγήκε σύμφωνα με το σκεπτικό ότι βασίστηκε στην ίδια αιτιολογία mm-hmm. όπως και με τον Ούμπιτες, τέλος πάντων, τον Πορτίγια, ναι, ναι, ναι. Ήταν και ένας ακόμα μάνατζερ. Ούμπιτες, Πορτίγια, Συστόν και ένας μάνατζερ. Συστόν και ένας μάνατζερ. Οι τρεις παίκτες και δηλαδή, ναι, ότι δηλαδή η νέα ΠΑΕΑΡΙΣ που συστάθηκε το 2016 mm-hmm. αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης που είναι σε καθάριση αφού mm-hmm. χρησιμοποιεί το ίδιο γήπεδο, τα ίδια χρώματα, το ίδιο σήμα, τους ίδιους φιλάθλους, ναι, και έχει την ίδια ημερομηνία. Αυτό είναι το σκεπτικό, και έχει, ναι. Και έχει την ίδια ημερομηνία ίδρυσης. Ο Άρης ήταν, λέει, ενήμερος για την προσφυγή του ΙΜΠΕ mm-hmm. και έχει ζητήσει γι' αυτό το λόγο το σκεπτικό και έχει προθεσμία 21 ημερών να προσβάλλει μπροστά. Την απόφαση στο ΚΑΣ, κάτι που θα το κάνει, λέει, ευελπιστώντας να την καταρρύψει. Ωραία. Είπαμε, εμείς λέμε ότι είναι σχεδόν πανομοιότυπες οι περιπτώσεις με την Πάρμα. Η Πάρμα δεν νομίζω να άλλαξε ούτε έμβλημα ούτε γήπεδο. Στο ίδιο γήπεδο παίζει, έτσι. Δεν νομίζω να έχει γίνει άλλο γήπεδο. Άμα έχει γίνει, εντάξει, να δούμε, να πούμε, είναι διαφορετικές. Εγώ άκουσε. Από την πρώτη στιγμή σου είπα, δεν λέω ότι το σκεπτικό είναι λάθος. Λέω ότι δεν μπορεί να είναι μόνο ο Άρης, δεν μπορεί να γίνεται άλλα κάρτα αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχει μόνο ο Άρης πρόβλημα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Αυτό λέει η κοινή λογική. Ούτε δικηγόροι πρέπει μπορεί να είμαστε, ούτε τίποτα. Και στο κάτω-κάτω, επαναλαμβάνω, υπάρχουν 1, 2, 3, 4 λύσεις. Ο Άρης θα τις πρέπει όλες να τις δοκιμάσει και φυσικά, αν φτάσει στο έσκατο σημείο, θα πρέπει να πληρώσει. Έτσι γίνεται. Αν φτάσει στην τελευταία λύση και δεν υπάρχει άλλη, τίποτα, που δεν θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί, αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω, γιατί στον Άρη όλα τα βλέπουμε, θα πρέπει να πληρώσει. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Γιατί η ομάδα πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να προχωρήσει και πρέπει, υπάρχει η επόμενη χρονιά.
υπάρχει βέβαιση της Πάρμα που λέτε, έτσι. Mm-hmm. Δεν το λέω, το λέει το ρεπορτάζ, ναι. Στην οποία ας πούμε, έχει δικαιωθεί η Πάρμα. Η τωρινή διοίκηση, ας πούμε, της Πάρμα. Σου λέω, αυτό βγήκε πριν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο Παναθηναϊκός ζήτησε τα λεφτά από τον Νίνη. Και ο ίδιος, μάλιστα ο ίδιος δικαστής, ο Παραγουανός, ο οποίος έδωσε αυτή την απόφαση για τον Άρη, για το Συστόν κτλ. Είπε ότι στην Πάρμα όχι, αναγνωρίζει ότι άλλη είναι η μία, λέει, ομάδα και άλλη είναι η άλλη. Τώρα τι να σου πω εγώ τώρα, μπορώ να σου το πω κάτι διαφορετικό. Μήπως ισχύουν κάποια άλλα πράγματα, μήπως η ονομασία, ήταν διαφορετική. Ωραία, και λέω γιατί εγώ, ένας ακροατής από τον Καναδά, ναι, μας είχε στείλει μήνυμα ο Κωνσταντίνος, θυμάμαι, και κάπως, δεν θυμάμαι, Πάρμα Κάλσιο 1900, ναι, κάτι. Πάρμα Κάλσιο, αυτό, ναι, είναι αλλαγή όνομα. Ναι. Ωραία, το γήπεδο έχει αλλάξει της Πάρμα, παίζει άλλο γήπεδο ή Πάρμα. Ο Άρης δεν άλλαξε όνομα όμως. Mm-hmm. Ο Άρης δεν άλλαξε. Ούτε σήμα άλλαξε, νομίζω. Ούτε σήμα. Η Πάρμα άλλαξε προφανώς γήπεδο και σήμα. Δεν μπορεί τώρα η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να τιμωρεί έτσι επειδή τη κάπησε. Όντως. Τι έχει με τον Άρη, δηλαδή, όντως, τι έχει με τον Άρη, όντως, η FIFA. Καλά, με τον Άρη δεν έχει τίποτα τάσο. Η FIFA, εσύ έβλεπες ότι ήθελε η FIFA να περάσει ο ΠΑΟΚ στο. Ο Ιωάκια στο Champions League. Τι έχει δηλαδή με τον Άγιαξ. Το έβλεπες αυτό, όχι, δηλαδή. Δεν έβλεπα εγώ. FIFA, η UEFA. Όχι, εγώ είδα ότι ένα ακόμη πέναλτι δεν έδωσε στον Άγιαξ. Αυτό είδα εγώ εκείνη την ημέρα. Okay. Τι να δω. Είναι δικαιολογημένο τότε που θα κάνεις εγχείρηση λέιζερ στα μάτια. Με το καλό. Ώρα να πάνε καλά για να βλέπεις λίγο καλύτερα. Εγώ. Το ένα. Καλό ήταν αυτό. Δεν βλέπω να το κάνω. Δεν πήγα νοσταλμία το χθες, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ με ρώτησαν δύο-τρεις γιατί είπα έκανες μια εξέταση. Μου λέει τι εξέταση έκανε ο Τάσος. Λέω τι, δεν μπορώ να το πω εγώ. Λέω από όταν θα βγει θα σας το πει. Εντάξει, επειδή εγώ έχω χειρισμένα τα μάτια. Εσύ έχεις κάνει λέιζερ, καλό. Όχι, εγώ είχα κάνει δύο εγχειρήσεις το 78, το 80, πιτσιρικάς, 8 και 10 χρονών, και ξανά έκανα άλλες δύο το 2002 και 2003. Τέλος πάντων. Άλλες, για άλλες παθήσεις. Τέλος πάντων, εντάξει, δόξα τω Θεώ, αλλά έπρεπε να κάνω δει ο γιατρός που με έχει χειρουργήσει, παιδί μου, στο μικροσκόπιο, ναι, και τα μηχανήματα τα άλλα για να κάνουμε ένα check-up. Και εγώ την έκανα αυτή. Και εγώ την έκανα αυτή που δεν βλέπεις τώρα για κάποιες ώρες. Βάζουμε τρεις διαφορετικές σταγόνες στο κατεμάτι. Έτσι, είναι σαν να φοράς γυαλιά και να είναι λαδωμένα τα χέρια σου και να τα έχεις πιάσει, ρε παιδί μου. Ναι. Και το βράδυ, ιδίως με τα φώτα, βλέπεις σαν να είναι ο ίδιος με τις ακτίνες. Πόσες ώρες έβλεπες τώρα, να πούμε, πόσες ώρες εσένα σε έκανε. Εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, γιατί ήταν και λίγο βαριά τα μάτια μου, ήθελα να τα κλείνω. Α, κοιμήθηκες, έπαιζε για ύπνο. Κατά τις 2 που ξύπνησα τα μεσάνυχτα, δηλαδή κοιμήθηκα κατά τις 9.30, 10 παρά, έτσι λίγο που ξύπνησα κατά τις 2, είχα καθαρή εικόνα, πολύ καθαρή εικόνα. Δηλαδή κανένα πεντάωρο. 5 ώρες μια χαρά και μένα τόσο, 6-7 ώρες να έκανα. Κανένα πεντάωρο μου με κράτησε. Ωραία, λοιπόν, ναι, για να συνεχίσουμε λίγο αυτά που λέγαμε, επαναλαμβάνω, ό,τι που είναι τα στοιχεία, ό,τι πούνε τα δικαστήρια. Από την άλλη όμως αυτό δεν γίνεται να μην το πούμε, γιατί είναι δεδομένο και είναι έτσι. Δεν το λέω εγώ, δεν το λες εσύ. Υπάρχει το ελληνικό δίκαιο, έτσι. Το ελληνικό δίκαιο, ο Άρης δεν παρανόμησε, δεν έκανε κάτι έξω από τους νόμους του κράτους και μετά πούλησε και τρελίτσα. Τους νόμους του κράτους ενεργοποίησε και τους νόμους του κράτους τους εφάρμοσε. Και γι' αυτό φυσικά... Ναι, λέγε. Δεν μιλάς λάθος σε αυτό. Ναι. Απλά οι νόμοι της FIFA με τους νόμους του κράτους, από ό,τι αποδείχτηκε και με την τιμωρία της ΕΠΟ, την τεράστια τιμωρία με 500.000 ευρώ πρόστιμο, δεν συμβαδίζουν. Για να και δούμε. Εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Και φυσικά όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το ότι μία ποδοσφαιρική ανώνυμος εταιρεία έπρεπε να ακολουθήσει ό,τι την έλεγε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αλλά παράλληλα έπρεπε να αποφασίσει και με την ενημέρωση που είχε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σε διάφορα χρονικά σημεία για τις τιμωρίες και για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Ο Άρης όμως, δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει μία ανάλογη. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι ο Άρης. Σου λέω ότι, είναι μια, ότι ήταν ο ΠΑΟΚ, ήταν ο Ολυμπιακός, ο Ηρακλής, η ΑΕΚ. Τι μπορούσε να κάνει η οποιαδήποτε ομάδα. Έπρεπε να ακούσει να τηρήσει τις ποινές, παύλα ειδοποιήσεις που έστελνε με τα προστήματα, τέλος πάντων, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ή έπρεπε να ακολουθήσει το OK που έδεσε η κρίση κατάθεση που στην ουσία έδεσε ο κύριος Γραμμένος με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
τι από τα δύο έπρεπε να κάνει. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Εγώ για να κλείσουμε και να πάμε και στο πρώτο διάλειμμα, εκτός αν έχεις να πεις εσύ κάτι, τα δικά σου θεματάκια. Επαναλαμβάνω ότι ο Άρης, θα το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τιμωρήθηκε για αυτό το πράγμα. Δεν το πέρασε ανέμακτα, έτσι. Όντως δημιουργήθηκε άλλη ΠΑΕ, αλλά το τίμημα ήταν να πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν έμεινε ο Άρης στην ΑΛΦΑ Εθνική. Τιμωρήθηκε για αυτό που έκανε. Έτσι. Δεν έμεινε στην ΑΛΦΑ και πιστόλιασε τους παίκτες. Να πληρώσουμε. Να σου πω κάτι, να πληρώσουμε. Εμάς τα τέσσερα χρόνια ποιος θα μας τα δώσει πίσω, να πληρώσουμε. Ποιος θα μας δώσει τα τέσσερα χρόνια πίσω να μας πει από τη FIFA. Από ό,τι φαίνεται όμως, διαφωνεί ο Συστόν, ο Πορτίγια, ο Ούμπιντες και ο Ήμπε, οι οποίοι και πόσοι άλλοι, οι οποίοι ζητάνε τα δεδουλευμένα τους. Καλά κάνουνε, και δεν ικανοποιούνται. Και εντάξει, τώρα ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει και δεν έχει πληρωθεί, ίσως να έκανε και αυτό που κάναν αυτοί. Μα καλά δηλαδή, κάνει, εγώ δεν είπα δεν κάνει καλά. Δηλαδή σου λέει, εγώ τι να το κάνω ρε φίλε, που εσύ θεωρείς ότι τιμωρήθηκες και πήγες ΓΑΜΑ Εθνική και έπαιζε με το Βυζάντιο και εγώ. Εγώ θέλω τα λεφτά μου, τι με νοιάζει με. Ναι, αλλά άκουσα, δεν πάνε να έπαιζες να πούμε και με τη Δόξα Κρανούλα. Εγώ θέλω τα λεφτά μου, σου λέει. Εγώ είχα ένα συμβόλαιο το οποίο με πιστόλιασες. Δεν μου έδωσες τα λεφτά μου. Ένα, σωστό δεν είναι το κάνω εγώ άμα τιμωρήθηκες εσύ. Καταρχήν, να πούμε κάτι άλλο. Σωστό είναι αυτό και καλά κάνουν και διεκδικούν τα χρήματα σου. Εγώ δεν λέω να μην τα διεκδικήσουν. Όταν όμως είναι ένας ξένος παίκτης και έρχεται σε μια χώρα να δουλέψει, γιατί δουλειά κάνει εδώ πέρα, πρέπει να εναρμονιστεί με τους νόμους του κράτους. Έτσι είναι. Σωστή ή λάθος, αυτός επιλέγει αν θέλει να μείνει και να δουλέψει ή αν θέλει να πάει σε μια άλλη χώρα να δουλέψει. Αυτό είναι. Δεν πάω εγώ στη Γερμανία να δουλέψω. Ένα λεπτό. Δεν πάω εγώ στη Γερμανία να δουλέψω και να αλλάξω τους νόμους του γερμανικού κράτους. Αυτοί είναι οι νόμοι της ελληνικής επικράτειας. Σωστή ή λάθος είναι άλλο πράγμα. Αυτή είναι. Ωραία. Έδωσε το δικαίωμα, έδινε το δικαίωμα το ελληνικό κράτος μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Γιατί τώρα δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Τώρα έχει αλλάξει. Μετά το 16, αν πέσει τώρα, δηλαδή αν θέλει να πέσει μια ομάδα, να δημιουργήσει άλλη, παίρνει και το 50% των χρεών στην πλάτη και η νέα. Άρα πρέπει να τα ξέρουν. Και αν δεν τα ξέραν, έπρεπε αυτά τα πράγματα να ξέρουν ότι είναι έτσι. Τι να κάνουμε, σωστά ή λάθος. Ναι. Ούτε λέω να μην διεκδικήσουν, να τα διεκδικήσουν και να πάνε όπου θέλουν. Όπως αυτοί κάνουν το σωστό για τον εαυτό τους και καλά κάνουν, και ο Άρης θα κάνει το σωστό αυτό που πρέπει για να διασφαλίσει έτσι, την ηρεμία της ομάδας και την λειτουργία της. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Okay. Απλά όπως το λέτε εσείς ότι ο ΠΑΟΚ τότε που είχε τα χρέη, τα παγωμένα και έπαιρνε κύπελο και το ένα και τα άλλο και τα αυτά και δεν έπρεπε και αυτά. Έτσι και εγώ μιλήσω τώρα πρέπει να πει ο Παοξής, δηλαδή τι πρέπει να τραγυρίσει και να πει ότι ο Άρης που χρωστούσε και δεν πλήρωνε τους παίκτες και τα συμβόλαια και πιστόλια ας πούμε και δεν έπρεπε να παίρνει άδεια και δεν έπρεπε να είναι στην πρώτη εθνική. Αυτό πρέπει να πει δηλαδή ο Παοξής τώρα. Μία διαφορά και το ξαναλέω, δηλαδή, ο Άρης τιμωρήθηκε. Συγγνώμη λίγο, σε μία περίπτωση του ΠΑΟΚ το κράτος παρανομούσε κατά του ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ παρανομούσε κατά του κράτους. Δεν παρανομούσε γιατί ήταν παγωμένα τα χρέη σας. Τότε γιατί το λέτε. Γιατί σε καμιά άλλη περίπτωση, σε καμιά άλλη ομάδα, μάλλον όχι καμιά άλλη ομάδα, κανένα Ολυμπιακό, κανένα τέτοιο μπορεί να γινόταν. Αν ήταν ο Άρης στην θέση του, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση 15 χρόνια να ήταν παγωμένα τα χρέη του Άρη. Ναι, μωρέ, εσείς είστε οι κατατρεγμένοι, οι αδικημένοι μια ζωή από το κράτος. Γι' αυτό είπε ο Μητσοτάκης τώρα. Βγήκε και είπε ο Μητσοτάκης. Για ποια άλλη ομάδα το είπε αυτό ο Μητσοτάκης. Τι είπε. Διευθυντήστε αμέσως το θέμα του Άρη. Καλά λες, δεν είναι σωστά, δεν είπε κάτι τέτοιο, έφτιαξε νόμο για άλλη ομάδα όμως. Εσείς αναρτήσατε ένα πανό πέρσι πρόπερσι. Τι λέγαμε στο πανό. Και λέγατε ο καλύτερος σας φίλος ο Πρωθυπουργός. Ναι, τι έλεγε τώρα. Ο Τσίπρας. Ποιανό είναι τώρα ο καλύτερος φίλος ο Πρωθυπουργός. Καλά, κάτσε, ο Άρης ακόμη πρόβλημα έχει. Κάτσε να. Κάτσε εγώ δεν ξέρω γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, και εσάς έκανε τώρα τον νόμο. Ποιο νόμο, να μην ήχον. Εξαπαλώνουν να μην δίκαζε δάχο μου, να μην έκανε το λόγο. Γι' αυτό πας το ΚΑΣ. Ελπίζω το ΚΑΣ, γιατί ακούμε για το ΚΑΣ, ακούμε, ελπίζω για όλες τις περιπτώσεις και για του Άρη, και αν έχει άδικο ο Άρης να τιμωρηθεί, λέω εγώ. Αλλά ελπίζω που λένε το ανώτατο δικαστήριο να δικάζει, έτσι. Να δικάζει με στοιχεία. Είδε η Τάνα η μοίρα, τίποτα δεν αφήνει, ρε φίλε. Ό,τι κάνει, δηλαδή, είδε τι πάνω είχε βγάλει. Καλύτερος φίλος σας λέει ο Πρωθυπουργός. Μα είναι. Και τώρα βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει δώστε άμεσα λέει λύση στον Άρη. Μα δεν είναι. Κατάλαβες. Το δίκαιο της χώρας του κάνει. Δεν λέει κάτι ποιο? Διαφορετικό. Το δίκαιο, το ελληνικό δίκαιο. Βέβαια, τι κάνει, το ελληνικό δίκαιο πρόσφυγε. Πάντα καταδοκούν. Όχι, βέβαια, εντάξει. Όταν φτιάξει και ένα νόμο για μας να μην πέσουμε, τότε εντάξει, θα πεις έχεις ένα πολύ δίκαιο να το πεις. Και όταν βρεθεί πρωθυπουργός να πει.
Τώρα, αφού πρέπει να πάρει και ο ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα, όπως είπε ο Τσίπρας, αν γίνει και το μετρό, να πάρει και ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Έτσι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Εντάξει, καλά, δικαίωμά του είναι αυτές οι συμπάθειες. Πάντως, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, να πούμε ότι είναι Παναθηναϊκός. Ναι, Παναθηναϊκός μέχρι τη Λάρισα, είπε. Μετά τη Λάρισα είμαι ΠΑΟΚ, είπε. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Πάντως, και φανέλα του Άρη νομίζω είχε πάρει. Ναι, όταν έχανε τις εκλογές, όταν έχανε τις εκλογές, πέρασε. Δεν τη θυμότανε. Έβρισκε, προσπαθούσε με GPS να βρει το τέτοιο του Άρη το. Πώς λέει, το περίπτερο, αλλά δεν το βρίσκε ο κύριος Τσίπρας. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα ή θα πεις. Ένα μήνυμα που στέλνει ένας φίλος και αν θες το σχολιάζεις. Βέβαια, γιατί όχι, αυτό λέει που λέτε ρε παιδιά ότι ο Άρης πλήρωσε με υποβιβασμό. Έχω λέει ένα ερώτημα. Για να μας πει τώρα. Από πότε ρε παιδιά λέει ο υποβιβασμός έχει γίνει νόμισμα και πληρώνει λέει απλήρωτος ποδοσφαιριστής και δεν το ξέρω. Τι λέει ρε φίλε, σοβαρά, φοβερό αυτό. Τι λες ρε φίλε. Δηλαδή αυτό το σκέφτηκες πολύ ωραία. Είναι αυτό που σου είπα, ότι δεν έκανα, το ότι ο Άρης τιμωρήθηκε και έχει τη ρετσινιά της γάμα εθνικής, ξέρω εγώ, με τα κουτσοχώρια και τα λοιπά και τα τάκτερ και το ένα και το άλλο. Δεν σημαίνει ότι ικανοποιήθηκαν οικονομικά οι ποδοσφαιριστές που τους είχε πιτωλιάσει η τότε διοίκηση. Άκουσε Τάσο, ωραίο αυτό που λέει, δηλαδή όχι ωραίο, συγγνώμη δεν θέλω να πω, δεν είναι ξυπνάδα είπε ο φίλος. Και όταν σκοτώνει κάποιος κάποιον, φυλακή μπαίνει, ο άλλος δεν γυρίζει από το χώμα. Κατάλαβες, τι ήταν αυτό το εξυπνάδα μας είπε. Γι' αυτό, φυλακή μπαίνει ο άλλος. Υπάρχει ο φόνος εκπροθέσεως. Ναι. Όχι, λέω σκοτώνει. Και εξαμελίας. Βρε σκοτώνει, το σκοτώνει και τρώει ο άλλος ισόβια. Είναι ικανοποιημένη η οικογένεια από τα ισόβια. Δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε, η ποινή είναι αυτή. Εξυπνάδα είπε τώρα, τι ήταν αυτό. Βέβαια ο συγκεκριμένος. Όχι, είναι άποψη του. Καλά του κάνει. Ο συγκεκριμένος θα αν έχει κάποιον φίλο ο Αριανό, του λέει ίσως να κοτσογόρια, ρε. Του το λέει όμως, έτσι. Αλλά δεν, δεν είναι νόμισμα. Φοβερό. Άμα δεν είναι νόμισμα, ρε φίλε, τι να κάνουμε, να πληρώσουμε. Για να δω τώρα αυτό το πανό που το είχε επινοηθεί κάποιος φίλος του Άρη και το βάλατε εκεί. Ποιο? Ο καλύτερος φίλος σας, ο πρωθυπουργός για τον ΠΑΟΚ. Με πράξεις. Θα το ξαναβάλει τώρα μετά τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Με πράξεις. Είμαι περίεργος. Για να δούμε. Είμαι λοιπόν, περίεργος. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά εσύ τα δικά σου θεματάκια θα έχεις για ΠΑΟΚ και να ανοίξουμε τις γραμμές. Θα ανοίξουμε γραμμές μετά. Δεν έχει και πολλά. Έτσι, θα πεις εσύ, εγώ μίλησα μόνο έτσι, έτσι κι αλλιώς. Δεν πειράζει, δεν έχει και πολλά. Πάμε τόσο στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ. Μέχρι τις 11 η ώρα, Ράδιο Μαρμίτα. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Έχουμε ήδη και ένα φίλο στην αναμονή. Τάσο, δεν ξέρω αν κάτι θέλεις να προσθέσεις σχετικά με τα θέματα του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι έγιναν και τα τρίτα τεστ για κορονοϊό, κανένα θετικό κρούσμα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πρώτη ομαδική προπόνηση σήμερα μετά από 2 μήνες. Δόξα τω Θεώ όλα πάνε καλά. Μετά από δύο μηνών λοιπόν επανήλθε ο ΠΑΟΚ στις προπονήσεις με όλους τους ποδοσφαιριστές, σε κανονικούς ρυθμούς πλέον, με όλους τους παίκτες. Σήμερα πρωί Τετάρτη, μετά τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν και όλα πήγανε καλά, ξεκίνησε η προετοιμασία για την επανέναρξη, την ενδεχόμενη επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο Φερέιρα και οι συνεργάτες του πραγματικά ξεκίνησαν τις κανονικές προπονήσεις μετά το απαραίτητο ζέστημα. Εφάρμοσαν τέλος πάντων προπονητική στην τακτική και επιθετικά και αμυντικά. Και δούλεψαν πάνω στην κυκλοφορία της μπάλας. Επόμενη προπόνηση, Πέμπτη, στην Νέα Μεσημβρία θα έχει ο ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Οπότε να θεωρήσουμε Ζάχο, γιατί και σε άλλες ομάδες δεν είχαμε κανένα κρούσμα μετά το τρίτο τεστ για κορονοϊό που κάνανε. Δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Να θεωρήσουμε ότι 6-7 του μηνός θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι να μην πω δεδομένο, είναι 99% σίγουρο ότι θα ξεκινήσει. Για να δούμε, αυτό που είπες είναι πολύ σωστό, ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και λέμε για προπονήσεις, για παίκτες και στον Άρη υπάρχει αυτό κάτι ανάλογο. Δεν είπα τίποτα τις επόμενες μέρες για Ματίγια. Και κάποια στιγμή, γιατί είναι πιο πολύ θέμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του κυρίου Γραμμένου. Καλά θα είναι να μάθουμε και τι θα γίνει με την υπόθεση Κυπέλλου Ελλάδος. Έχουν μείνει 3 αγώνες, οι 2 επαναληπτικοί. Έτσι. Εκεί που ο ΠΑΟΚ έχει πάρει κεφάλι και η ΑΕΚ έχει πάρει κεφάλι, αλλά και θα σας πάρουμε 2 επαναληπτικοί. Θα σας πάρουμε το κεφάλι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ναι, οκ, θα το δούμε αυτό. Εκεί που ο ΠΑΟΚ ανυπομονεί
να σηκώσει το τέταρτο συνεχόμενο κύπελο στην ιστορία. Το Άρης να σηκώσει το κύπελο από τη δική του πλευρά μετά 50 χρόνια. Ο Ολυμπιακός να το πάρει, γιατί έχει μείνει άτιτλος από τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Τρίτη χρονιά θα είναι αν δεν πάρει κάτι φέτος στο κύπελο. Και η ΑΕΚ έχει το δικό της λόγο φυσικά, γιατί τα τρία τελευταία χρόνια συνεχόμενα πάει στον τελικό με τον ΠΑΟΚ και ο Μάνταλος είναι ο αχθοφόρος του ΠΑΟΚ που του πάει και το παραδίδει το κύπελο και το σηκώνει στον Αττικό ουρανό. Θα πρέπει και να οριστούν του κυρίου Μπέου, του κυρίου Μπέου. Να οριστούν οι ημερομηνίες σιγά σιγά και για τα play-off. Ναι. Να μπουν δηλαδή και για, και για το κύπελο, για να κάνουν και οι ομάδες το κουμάντο τους, έτσι, κάθε μία. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο κύπελο που θα πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος και θα γράψει άλλο ένα ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τα περσινά κατορθώματα που δύσκολα θα υπάρξει ομάδα στην Ελλάδα που να σπάσει αυτό το ρεκόρ, το αίτητο των 26 νικών σε 30 αγώνες. Το αίτητο που έσπασε φέτος, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Για πέρσι μιλάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα φίλε, Τι κάνετε. Το όνομά σου θα θες. Καλά είμαστε. Είμαι ο Χάρης, από το Καλοχώρι. Σε ακούμε, Χάρη. Πρώτη φορά παίρνεις καταρχήν. Πρώτη φορά παίρνω. Αλλά σας ακούω κάθε βράδυ. Να σε καλά, Χάρη. Πάμε. Καλώς όρισες, Χάρη. Εγώ είμαι ΠΑΟΚτης. Ωραία. Θέλω να σου κάνω όμως μια ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Α, μπορώ να απαντήσω βέβαια. Γιατί... Έχετε θέματα με την UEFA και τους ποδοσφαιριστές που χρωστάτε κάτι το οποίο η UEFA δεν το δέχεται, θέλει οι ποδοσφαιριστές να πληρωθούν. Αυτό είναι ένα δικαστήριο το οποίο θα γίνει, το κερδίσετε, το χάσετε, ετερονεκάτερο. Ναι. Στο ελληνικό δημόσιο εκείνη τη χρονιά που πέσατε και αλλάξατε τα φημή, πόσα λεφτά χρωστούσατε, ξέρεις? Δεν ξέρω, φίλε. Ακριβώς λογιστής δεν είμαι. Μάθετε, αυτό ναι. Συζητώ για Χάρη. Θα περιμένω στην αυριανή εκπομπή να μου το πει. Πού να το μάθεις? Θέλω να το μάθεις και να μου πεις πόσα λεφτά πιστόλιασε ο Άρης το ελληνικό δημόσιο. Αυτό τι, ποια είναι η διαφορά δηλαδή? Για πες μου. Ποια είναι η διαφορά? Πες όταν μου. Ακούω ότι ο Σαββίδης χρωστούσε 35 ο ΠΑΟΚ και έδωσε τα 11 και του χαριστήκαν αυτά που δεν είναι για το Σαββίδη μόνο, ήταν για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις αυτός ο νόμος. Είναι λίγο κουραστικό να ακούς συνέχεια το ίδιο, ότι έδωσε 11 εκατομμύρια αλλά τελικά την πήδηξα, δεν πλήρωσα όσα έπρεπε. Ήταν, είναι πάρα ήταν... πολύ κουραστικό, ωραία. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη, να ακούω το ίδιο πράγμα και από την ΑΕΚ που χρωστούσε 120 εκατομμύρια, τα πιστόλιασε στο δημόσιο γιατί έπαιξε στη ΓΑΜΑ Εθνική, λες, και εμένα με ενδιαφέρει που θα παίξει η ΑΕΚ. Αφού ήρθαν τα λεφτά αυτά στο κεφάλι το δικό μου. Στο κάθε Έλληνα φορολογούμενο. Μάθε λίγο, σε παρακαλώ. Ωραία. Πόσα λεφτά πιστόλια σου άρεσε το ελληνικό δημόσιο? Βέβαια, θα ξαναπώ αυτό που είπα και προηγουμένως. Προφανώς δεν ξέρω εσκεμένα το παραβλέπετε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Άρης πιστόλιασε ο Άρης όπως λες και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Έπεσε, φίλε, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτή ήταν η τιμωρία. Του... Ρε φίλε, και τα χρέη που δεν πλήρωσε η ομάδα σου, τα προσαυξής, εγώ και εσύ τα πληρώσαμε. Δεν βλέπω να λες κάτι. Τι λες, ρε φίλε, σοβαρά? Εγώ δεν έχω το αρχείο. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Δεν έχω να πληρώσω εγώ το. Ρε φίλε μου, δεν έχω εγώ να πληρώσω το πρωτογενές κεφάλαιο. Δεν έχω. Εγώ θα πληρώσω όμως και τις προσαυξίες που δεν έχω το αρχικό κεφάλαιο να το πληρώσω. Δεν θα τις πληρώσω. Ναι, θα κάνεις διακανονισμό. Θα τις πληρώσω όμως. Θα τις πληρώσω. Ρε φίλε, ιταλικά μιλάω. Μπράβο σου, εγώ δεν το έχω όμως. Θα τα πληρώσω τις προσαυξίσεις. Ναι, λέω αυτός που δεν έχει. Φίλε μου, λέω αυτός που δεν έχει το αρχικό κεφάλαιο, όχι τις προσαυξίσεις. Τις πληρώνει τις. Τις πληρώνει τις προσαυξίσεις. Διακανονισμό. Κάνει διακανονισμό και το πληρώνει και τις προσαυξίσεις. Εσύ πληρώνει. Α, μπράβο. Εγώ έπεσα, φίλε, στη ΓΑΜΑ. Δεν το ακούς προφανώς. Αυτή τη μικρή λεπτομέρεια. Τη μικρή λεπτομέρεια. Το καταλαβαίνω. Έπεσε στη ΓΑΜΑ. Ναι. Τα λεφτά που πιστόλιασε, ποιος θα πληρώσει? Δεν πιστόλιασα, ρε φίλε. Άλλη εταιρεία έγινε. Δεν πιστόλιασα τίποτα. Έπεσε εκείνη η εταιρεία. Πτωχευτικό κώδικα, ξέρεις, φίλε, για τον Άρη έγινε ο πτωχευτικός κώδικας. Ωραία. Ναι, αλλά το λες και έγινε για τον Άρη, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Ο φτωχευτικός κώδικας. Το εξήγησα και πριν. Ωραία. Είναι και για τον Ολυμπιακό του Κοσκοτά και για για όλες τις εταιρείες είναι. Για όλες τις ανώνυμες εταιρείες είναι. Τα πλήρωσε όμως αυτά τα ποσά. Τα πλήρωσα εγώ και εσύ. Άμα το θεωρείς ότι τα πλήρωσες εσύ, εντάξει. Τι να σου πω, ρε φίλε, εντάξει. Τα πλήρωσα. Τώρα αφού καταλαβαίνεις πως το λέω, μη μου κάνεις τρελίτσα. Όχι, δεν σε κάνω καμιά τρελίτσα, ρε φίλε. Εσύ κάνεις τρελίτσα. Σου λέω, ο Άρης, σου λέω, τιμωρήθηκε. Όχι, όχι. Κάτι σου χαρίστηκε και εσένα, Ζάχο.
κάθομαι. Α, μου χαρίσει και εμένα. Έπεσα εγώ στη γάμα και μου χαρίσει και εντάξει, ρε φίλε. Αυτό okay. είναι θέμα που αφορά την ποδοσφαιρική σου συνύπαρξη okay. με το okay. γεγονό τη ιστορία σου. Εγώ να, μπορώ να κάνω μια okay. παρέμβαση λίγο στην κουβέντα, παιδιά. Έπεσε ο Άρης στη γάμα, αλλά μου χαρίστηκαν. Φοβερή. Λίγο χάρη, μισό λεπτό λίγο χάρη. Εντάξει. Δηλαδή, Ζάχο, ο Άρης. Θες να πεις ότι αυτοτιμωρήθηκε από μόνος του? Όχι φίλε, διάλεξε ο Άρης, διάλεξε στην ουσία να πέσει και δεν να μπορούσε ζωήσει. Να μην δεν πάει. Μπορούσε εγώ να παίξει, μπορούσε στη να Β' Εθνική δεν μπορούσε να παίξει. Και να έχει δεν νομίζω ότι είχε αυτό. Την απαραίτητη ευθυξία, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, και να πει ότι εγώ είχα οικονομικές εκκρεμότητες και πρέπει να τιμωρηθώ και να πάω στην Τρίτη Εθνική. Φίλε, δεν μπορούσε ο Άρης να παγώσει, να πιέσει την πολιτεία να παγώσει όπως είχατε εσείς παγωμένα 15-20 χρόνια να μην τον ενοχλεί κανένας? Γιατί δεν σας ενοχλούσε κανείς για τα παγωμένα. Προφανώς, δεν μπορούσε και να ψάξει να βρει ένα. Όχι. Να πληρώσει και το, όχι. Να πληρώσει και το πρωτογενές κιόλας. Όχι και τα άλλα. Για να μην το κάνει. Πασούλη, συγγνώμη λίγο σε παρακαλώ. Ξέρεις που το έχασε αυτό το δικαίωμα, Ζάχο? Πού το έχασε αυτό? Σε 10 άρθρα, αλλά πλήρωνα, σε 10 φίλε. Άρθρα, τα πλήρωνα. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Πάλι να το ψάξω, σε εντάξει. Σε κανένα άρθρο δεν ήσουν ασυνεπής. Καλά, οκ, okay, φίλε. Γι' αυτό και πάλι άρθρο και πάλι άρθρο και πάλι άρθρο. Εντάξει, φίλε, εντάξει. Και τι να κάνω, ρε φίλε. Τα οποία φόρτωσε στα κράη, τα δικά σου, τη ομάδα σου, στην πλάτη τη δική μου, τη δική σου. Άμπρο, ναι. Και ούτω καθεξής. Και αυτό την κάνετε πάλι και κατσούλη. Δεν μιλάτε. Για τα... Θα μου πεις κάτι ακόμα, όταν τελειώσει να σου πω και κάτι. Θα μας πεις ποιοι πλήρωσαν, θα μου πεις, ποιοι πλήρωσαν το ιδιόκτητό σου, να πούμε, στο τέτοιο. Θα μας πεις μετά στο τέλος ποιοι το πλήρωσαν. Έτσι. Α, πάμε. Ποιος το πλήρωσαν? Α, και εκείνη η καραμέλα. Για πες μου, ναι. Ήταν ένας νόμος για όλες τις ομάδες μπάσκετ, ότι όποια ομάδα του κράτους νόμους, όποια ομάδα μου δώσει οικόπεδο, εγώ θα τη στήσω κλειστό. Όχι βέβαια. Ποιος το είπε αυτό? Είναι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Υπήρχε νόμος του κράτους. Υπάρχει νόμος του κράτους, ρε φίλε, όποιος δώσει 9 στρέμματα να του χτίσουν γήπεδο, σοβαρά μιλάς τώρα? Τα λες αυτά σοβαρά? Να δώσω εγώ αύριο. Να δώσω εγώ αύριο. Έχω. Βέβαια. Δηλαδή όποιος δίνει οικόπεδο, του χτίνουν 10 δισεκατομμύρια γήπεδο. Σοβαρά μιλάς, ρε φίλε. Μπράβο, φίλε. Δώστε τι μου να πω. Κλειστά. Τι λες, ρε φίλε. Εσείς όμως δεν έχουμε ξέρει, γιατί δεν βλέπετε. Α, δεν δώσαμε. Τα γιατί. Τα στη Μαρινέλα τότε. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Μαρινέλα, δεν μου είπες ποιος τα πλήρωσε. Και έτσι να είναι. Ποιος τα πλήρωσε τα 10,5 δισεκατομμύρια. Το ελληνικό κράτος, αγόρι μου. Α, το ελληνικό κράτος τα πλήρωσε. Α, εκεί ήταν νόμος του κράτους, ήταν εκεί. Συγγνώμη λίγο, παιδιά. Θα μας τρελάνεις, ρε φίλε. Θα μας τρελάνεις, ρε φίλε. Θα μας τρελάνε. Δεν θα βάλετε λίγο κάτι υπόψη σας για το συγκεκριμένο? Για το ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ναι. Είχε γίνει εξαγγελία της κυβέρνησης όταν ο ΠΑΟΚ έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ποιος τα πλήρωσε να γίνει το γήπεδο? Ποιος πλήρωσε? Εγώ σου λέω ότι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να κάνεις αυτή την ερώτηση, Ρεζάχο. Γιατί ο φίλος έκανε. Το είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση και είπε ότι θα κάνουμε γήπεδο στον ΠΑΟΚ τιμή Σένεκεν. Για το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο που έβρεσε τη Θεσσαλονίκη. Όποιος φαίνει και κύπελο κάνει. Και μάλιστα έπρεπε κανονικά και το κράτος, κανονικά το κράτος έπρεπε να αποζημιώσει και τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί έπρεπε να τα στρέμματα τα οποία δόθηκαν ήταν ιδιόκτητα και δεν ήταν στο κράτος. Σωστά, 9. Εσύ ρε φίλε μας είπες ότι πληρώνεις, πλήρωσες εσύ. Όταν δεν μπορείς, φίλε. Όταν δεν μπορείς να απαντήσεις, να λες. Όταν δεν μπορείς να απαντήσεις, φίλε. Όταν δεν μπορείς χάρη να απαντήσεις, να λες δεν μπορώ να απαντήσω. Μας είπες, ρε φίλε, αυτό είναι. Μας είπες ότι υπήρχε. Ρε φίλε, μας είπες ότι υπήρχε νόμος του κράτους. Όποιος φέρνει κύπελο, του χτίζουν γήπεδο. Είναι παγκόσμια πατέντα. Παγκόσμια πατέντα. Όποιος φέρνει κύπελο, του χτίζουν γήπεδο. Είναι φοβερό. Έξι ευρωπαϊκά έφερε ο Παναθηναϊκός. Έξι ευρωπαϊκά έφερε ο Παναθηναϊκός. Στο ΣΕΦ παίζει. Στο ΣΕΦ λέω, στο ΆΚΑ παίζει. Όταν το έφερε ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός δεν είχε φέρει ευρωπαϊκά. Η ΑΕΚ έφερε πρώτη. Η ΑΕΚ. Δεν βλέπω να την κάνα την ΑΕΚ κανένα. Γιατί, τι είναι, αφού υπήρχε νόμος του κράτους, μας λέει ο φίλος. Μετά έγινε ο νόμος. Οι νόμοι αλλάζουν, ρε Ζάχο. Καλά, ρε Τάσο. Σοβαρά μιλάς, ρε Τάσο. Υπάρχει νόμος του κράτους ότι όποιος φέρει κύπελο του κάνουν κύπεδο. Δεν σου είπα ότι είναι νόμος, ρε Ζάχο. Νόμος είπε. Δεν σου είπε. Κάθε λίγο, ρε Χάρη. Νόμος είπε. Χαλαρώστε λίγο να μιλάμε, ρε. Νόμος του κράτους είπε ότι είναι. Ρε Ζάχο, ποιος σου είπε ότι ο είναι νόμος? Ο Χάρης. Όχι, ο φίλος σου είπε άλλο, μπερδεύτηκες. Να το, να το. Κάθε λίγο, ρε, Ρε Χάρη, κάτσε λίγο, ρε, μισό λεπτό. Ο Χάρης δεν σου είπε ότι είναι νόμος. Νόμος είπε, κάνεις λάθος. Ο Χάρης δεν σου είπε ότι είναι ο νόμος. Ο Χάρης σου είπε ότι υπήρχε νόμος τότε
όποιος δώσει εκτάσεις και στρέμματα, ότι υπάρχει περίπτωση, αν εκκληθεί, θα του κάνω γήπεδο. Εγώ σου είπα, ότι όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο που είδε στην πόλη μας στο μπάσκετ, υπήρχε εξαγγελία από εκπρόσωπο υπουργό της κυβέρνησης, η οποία είχε πει η κυρία ότι θα σας κάνει, θα κάνω γήπεδο τον ΠΑΟΚ, θυμίζει άλλο, για το κήπεδο. Άλλο αυτό, άλλο νόμος. Νόμος λέει όποιος δίνει εκτάσεις. Δεν είπαμε ότι ήταν νόμος. Νόμος είπε ο Χάρης. Ο Χάρης δεν είπε ότι ήταν νόμος. Νόμος. Λοιπόν, Τάσε, Ζάχο. Ναι. Εγώ μου έκανε μια ερώτηση και σ' απάντησα. Δεν μου απάντησες. Το κλειστό το έκανε το κράτος. Άρα εσύ και εγώ το πληρώσαμε, έτσι. Εσύ και εγώ, ναι. Για ένα γήπεδο που θα πληρώνει, θα γυμνάζονται και θα προπονούνται τα παιδιά μας. Δεν έκανα ούτε φυλακή. Όχι, ιδιόκτητο είναι, φίλε. Ιδιόκτητο, αλλά είναι. Εγώ, αν είχα παιδιά, θα μπορούσα. Θα μπορούσε να πάει να προπονήσει τα παιδιά του ο καθένα χωρί να πληρώνει στο. Ναι, αν το γράψει το παιδί στον ΠΑΟΚ. Α, στον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θέλω να το γράψω στον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θέλω να το γράψω στον ΠΑΟΚ. Πάντω αλλού τότε. Τι κάνω, πληρώνω, φίλε. 140 χιλιάρικα πληρώνω, φίλε, το χρόνο. Ξέρεις την 140 χιλιάρικα, βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να χρωστάς κανένα 30 χρόνια. Βράσε, ρε φίλε, που τα ξέρεις και αυτά που χρωστάω. Έλα, εντάξει. Μπράβο, τα άμαθες και αυτά. Εντάξει. Κάναμε τη γύρα η συζήτηση. Ωραία. Για να μην κρατάω και το τηλέφωνο. Να σε καλά, Χάρη. Να σε καλά. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Παρακαλώ στην εκπομπή. Τελείωσα. Θα μου δώσει τα χρέη του Άρη που χαρίστηκαν. Να σε καλά. Να σε καλά, Χάρη. Να σε καλά. Και θα το βρει. Θα το ψάξει. Να σε καλά. Πάντως, πώς είναι δυνατόν, ρε Ζάχο, να ήταν τότε αυτοκράτορο, Άρης με τα στο φίλο πες. Ναι, και πώς είναι δυνατόν τον αυτοκράτορο να τον άφησαν στο ενίκιο. Γιατί δεν πληρώνει ο Άρης. Δεν είχε προφανώς, δεν είχε 9 στρέμματα να δώσει ο Άρης, ή ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός. Ο Άρης, ο μεγάλος του κράτου της εποχής. Έλα, δεν είχε 9 στρέμματα. Στο φίλο πες τον. Μεγάλη, Γιαννάκη, Ιωαννίδη και τα λοιπά. Και στο τα φίλο παιδιά. Πες, εμένα μην τα λες, στο φίλο όχι, εσένα τα λέω, ο φίλος σου λέω. Αλλά για να ξέρουμε λίγο και τι λέμε. Εντάξει, η μόνη ομάδα λοιπόν, να υπενθυμίσω όλους τους φίλους ακροατές και εσένα Ζάχο, η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που πλήρωσε cash 11 εκατομμύρια ευρώ 40, το πρωτογενές χρέος της. Σωστά. Είναι ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Σωστά. Και επίσης ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης στο ποδόσφαιρο είναι η μόνη ομάδα η οποία δεν χρησιμοποίησε κανένα άρθρο 44 που τη χρησιμοποίησε ΑΕΚ, Άρης κτλ. Και το πλήρωσε ο Άρης 44. Ούτε μετάλλαξε και μπαστάρευσε το όνομά της. Το έκανε στον μπάσκετ. Σε άλλες κατηγορίες. Και κάνοντας άλλη παρέ και άλλο όνομα και τελευταίος νέος Πανιώνιος ή ξέρω εγώ δόξα κανόνα σε 700.060 πρώτο Χριστού κτλ. Ο ΠΑΟΚ έμεινε Παθεσσαλονίκης Δυτικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα λοιπόν στην Ελλάδα που να πλήρωσε το πρωτογενές χρέος της και να μην έχει υπαχθεί σε κάποιο άρθρο ευνοϊκό το οποίο έχει γλιτώσει ένα κάρο εκατομμύρια ευρώ. Στα οποία, να ολοκληρώσω παρακαλώ, στα οποία αν εφαρμοζότανε κανονικά η ποινή, οι συγκεκριμένες ομάδες που υπάρχτηκαν δεν έπρεπε να υπάρχουν. Και φυσικά και σένα, αν δεν ήταν παγωμένα, αν δεν ήταν παγωμένα και εσύ δεν έπρεπε να υπάρχεις. Γιατί δεν υπήρχε σάλιο. Σάλιο δεν υπήρχε. Έτσι, διοίκηση πρωτοδικείου είχες. Οποιοδήποτε κυβέρνηση στο κράτος. Τα δικά μας δικά μας, τα δικά τους δικά μας. Η οποία κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση σε αυτήν εδώ που σου λέω την περίπτωση, άλλες ομάδες σε έβαλε σε άλλα 44 και τις έσωσε, και άλλες ομάδες έχει παγωμένα. Αλλά τα παγωμένα πληρώθηκαν. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ κάποιοι άλλοι δεν δώσαν φράγκο. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Παιδιά, λίγο πιο περιεκτική, έτσι, να μην αφήνουμε τώρα, να μην αρχίσουμε και κλείνουμε. Ένα, 2-3 λεπτά ο καθένας, να μπορούσαν να μιλήσουν όσο δυνατόν περισσότεροι. Πάμε. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε μου, το όνομά σου. Παντελής. Έλα, Παντελής, ακούμε. Ακούω τώρα και τι ώρα και ήθελα έτσι να κάνω μια επισήμανση. Σ' ακούμε. Κάποιοι βγαίνουν, μιλάνε και λένε ότι ο Άρης το άρθρο 44, το άρθρο 99 δεν πλήρωσε τίποτα, δεν τελείωσε ποτέ. Το πλήρωσε το 44, μια χαρά. Το πλήρωσε ο Άρης το 44 τη χρονιά που αποφάζει αν θα συνεχίσει στη Β' Εθνική. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. 72.000 ευρώ τον Οκτώβριο εκείνο και μάλιστα δεν πληρώθηκαν από την παλιά ΠΑΕ, πληρώθηκαν από τους κυρίους Γκράντα, τα ρούχα κτλ. Βγάλα τα λεφτά ο Τίμης, βγάλα τα λεφτά μαζί και πληρώθηκε το 44. Στο 99 ο Άρης.
δεν μπήκε. Δεν μπήκε στο 99. Κακώς το λένε. Στο 99 ο Άρης έκανε αίτηση, αρχικώς δέχτηκε το κράτος της, αλλά τελικά ο Άρης έπεσε. Οπότε το να λέμε συνεχώς. Ναι, σωστά μιλάς, αλλά αυτό δεν πάει να είναι μια ευνοϊκή ρύθμιση από το κράτος προς συγκεκριμένη ομάδα, έτσι. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποτέ καμία τέτοια ρύθμιση. Στο 99 μπήκε η ΚΑΡΕ ΠΑΟΚ, όπως και η ΚΑΡΕ. Όχι, άλλο λέω, για το 44 μιλάμε, φίλε. Έτσι, γιατί αν μπορούσε και ο ΠΑΟΚ να το κάνει αυτό, αν μπορούσε και ο ΠΑΟΚ να το κάνει αυτό ή να βρει κάποιο παραθυράκι, δεν θα μιλούσε αυτή τη στιγμή για παγωμένα χρέη. Ούτε ο ΠΑΟΚ θα είχε διοικήσει πρωτοδικείο 15 και 20 χρόνια. Αυτό ακριβώς, Τάσο, έχεις απόλυτο δίκιο. Να μην λέμε μόνο, λες, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το πρωτογενές χρέος. Σωστά, το πλήρωσε. Μετά από πόσα χρόνια. Και ποιος ορίζει το πόσα χρόνια θα περίμενε το κράτος να πάρει τα λεφτά. Ο Άρης μετά από πάρα πολλά χρόνια. 13... άκου λίγο να σου πω. Μετά από 13 χρόνια, συγγνώμη, μετά από όσα χρόνια τέλος πάντων ο Άρης χρωστούσε, βρέθηκε ένα ποσό κοντά στα 13 εκατομμύρια. Το 60% των πιστωτών μέσω του άρθρου 44 αποφάσισε ότι είναι εντάξει και μπορεί να πληρώσει, να μην παιδιά, πληρώσει το ποσό το μεγαλύτερο. Μία παρένθεση, αν μου επιτρέπει ο φίλος ακροατής, μία παρένθεση. Τα χρέη προς αυξήσεις στο δημόσιο, να τελειώσω λίγο αυτό. Τα χρέη μέχρι προς αυξήσεις στο δημόσιο πληρωθήκανε, έστω και μετά από μια δεκαετία, τα οποία ήταν 4 εκατομμύρια. Ναι, δηλαδή, δεν το αφιζητώ εγώ αυτό. Για 13 χρόνια. Το όνομά σου πώς είναι, φίλε? Παντέλης, Παντέλης. Παντελή, εγώ δεν το αφισβήτησα αυτό που λες. Απλά εγώ είπα ότι η δική μου η ομάδα δεν είχε καμιά ευνοϊκή ρύθμιση. Και επειδή μιλάμε μόνο για ΠΑΟ και Άρη, οι χειρότερες ομάδες οι οποίες πρώτες έπρεπε... Δεν μας ενοχλεί κανένα 15 χρόνια. Πόσο Παντελή, οι πρώτες ομάδες που έπρεπε να τιμωρηθούν και να είναι σε άλλες κατηγορίες ήταν πρώτος Ολυμπιακός. Πρώτος Ολυμπιακός έπρεπε να έχει φύγει για οικονομικά. Για χρέη, για οικονομικές ατασταλίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, από όσα είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Και μετά η ΑΕΚ. Και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ακόμα χρωστάει στο ΟΑΚΑ 3 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν το ξέρετε. Μα δεν σχολιάζω. Και το δίνουν άδεια κάθε χρόνο. Και με στεναχώρησε που ψήφισε και η δική μου ομάδα να μην πέσει. Όλα αυτά τα χρόνια. Κατάλαβες. Και ούτε μου αρέσει αυτή η σχέση την οποία την έχουμε κάνει πια. Μεταξύ Άρη και Ολυμπιακού. Εμένα δεν μου αρέσει τίποτα από αυτά. Αλλά κάποια πράγματα. Μην λέμε τώρα ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το πρωτογενές 15 χρόνια. Και άμα ήταν 20, 30, 50. Ποιος το ορίζει? Ναι, να σου πω όμως, φίλε. Τι χρέη ήταν αυτά του ΠΑΟΚ που λέτε τα παγωμένα, ξέρεις? Ήταν χρέη προς το δημόσιο. Εφορία, ναι, πόσα ήταν? Οτιδήποτε έχει μια επιχείρηση. Γιατί δεν πήγανε, ρε φίλε, να πιάσουν τότε. Γιατί δεν πήγανε, ρε φίλε, να πιάσουν τότε τον Πατατούδη, το γούμενο, το προηγούμενο, το παγόνι και αυτούς. Και να τους πούνε, ελάτε εδώ, γιατί δεν κάνετε μια ρύθμιση. Ή να σου πω λίγο κάτι, γιατί δεν το θυμάστε καλά, φίλε Παντελή. Να σου το πω διαφορετικά για να το καταλάβεις, γιατί πόσο ήθελαν τον ΠΑΟΚ, γιατί είχαν λόγο να τον έχουν έρμεο το χρέο του και δέσμιο το χρέο του. Πόσες φορές πήγε ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης επί προεδρίας του με το Ζήση το Βρίζα και με Πασό και με Νέα Δημοκρατία στους υπουργούς οικονομικών για να γίνει η διευθέτηση της συγκεκριμένης οικονομικής ατασταλίας και μια ρύθμιση και δεν το δεχτήκανε. Θυμάσαι πόσες φορές? Okay. Υπήρξε πολλές κάποια άλλη ομάδα που να πήγε ο πρόεδρός της στο Υπουργείο Οικονομικό και να ζήτησε να κάνει ρύθμιση των χρεών της? Δηλαδή πήγε κάποιος από την ΑΕΚ όταν χρωστούσε 160 εκατομμύρια και είπε, ελάτε εδώ Υπουργέ Οικονομικών, καθίστε εδώ λίγο να κάνουμε μια διευθέτηση του θέματος. Πήγε κανένας στην ΠΑΕ Ολυμπιακός που χρωστάει 1 εκατομμύρια ευρώ? Πήγε κανείς στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός? Από τον ΠΑΟΚ όμως πήγε ο Ζαγοράκης τρεις φορές. Εντάξει, για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Εκτός αν δεν το θυμάσαι. Εγώ δεν σου λέω τίποτα, εγώ σου λέω ότι τελικό... Μπράβο. Ωραία. Τελικώς η μόνη ομάδα που πλήρωσε είναι ο ΠΑΟΚ, φίλε. Πώς ζημιώθηκε και τα 10 χρόνια που δεν πλήρωνες? Είτε πήγες να κάνεις τη ρύθμιση και δεν την κάνανε, είτε δεν την έκανες τη ρύθμιση εσύ. Πώς το πλήρωσες αυτό, ποια ήταν η ποινή σου? Καμία. Αυτό το ξέρουν αυτοί που δεν δεχόταν τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ για να κάνουν τις ρυθμίσεις. Κατάλαβες. Έλα, Παντελή, δεν θα βγάλουμε άκρη. Είπαμε ο καθένας τα δικά του. Ο κόσμος ακούει και κρίνει όλους μας, έτσι. Δεν θα βγάλουμε ούτε εσύ θα πεις στον Τάσο, ούτε εγώ, ούτε ο Τάσο μας. Να είσαι καλά, Παντελή. Γεια σου, Παντελή, να είσαι καλά. Καλά κάνεις. Όχι, καλά κάνεις. Να κοιτάμε και την καπούρα μας και όχι μόνο. Πρόσεξε, δεν σου είπα να μην βγεις να τα πεις. Φυσικά και καλά κάνεις. Λέω ότι
λέει ο καθένα τα επιχειρήματά του, δεν θα πει ούτε εσύ τον Τάσο ούτε ο Τάσο σε σένα, έτσι. Και το, και... Όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Εμεί μιλάμε και ο κόσμο βγάζει και έτσι, τα άκρη. Έτσι, έτσι, έτσι. Όταν ο άλλο βγαίνει όμω και λέει 10 άρθρα και δεν τα πλήρωσε κανένα, ενώ είναι ένα άρθρο και τον εντάξει, εντάξει. Εντάξει, αυτό τώρα δεν παραπάει, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να μην πλήρωσε. Έγινε. Δεν μπορεί να μην πλήρωσε. Αλλά για να καταλάβετε πόσο διχόνοια εντέχνος μας παίρνουν εδώ πέρα μέσα στην πόλη μας οι του ΠΟΚ, αυτές οι ομάδες κάτω, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, όχι τα διπλά, όχι τα τριπλά, όχι τα τετραπλά, όχι τα πενταπλά, όχι τα δεκαπλά από τον ΠΑΟΚ και τον ΑΕΚ χρωστάνε. Χρωστάνε πολύ παραπάνω από ό,τι θα χρωστούσε ο ΠΑΟΚ και ο ΑΕΚ μαζί. Και όμως, βλέπετε τι καθόμαστε και κάνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε. Σκάουτεσαι, όχι εσύ συγκεκριμένα, ο Παύλος. Σκάουτεσαι πάνω από το πτώμα του Άρη όταν είχε θέση και κορόιδευε τον Αριανό. Έτσι. Δεν έλεγε τίποτα για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό κτλ. Και όταν του έλεγε ρε εσύ τα χρέη κτλ. Έτσι τα πάγονε εσύ. Δεν είναι τώρα και αυτή η έλα, αυτό έγινε κατέρωθεν, φίλε. Και από τον έναν και από τον άλλον. Αλλά να σου πω κάτι, είναι επιτυχία της Αθήνας αυτό που κάνουμε τώρα εμείς, το ξέρεις. Ωραία, είναι κατά της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Να το κόψουμε. Και το κόβουμε πρώτα όταν λες 10 άρθρα κανένα δεν πλήρωσες και ενώ ναι, για να το κόψουμε, για να το κόψουμε κατάσιμο, για να το κόψουμε κατάσιμο πρέπει να είμαστε αυτόνομοι εδώ στην πόλη. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης του Ηρακλής να μην εξαρτάται από κανένα. Ευχαριστούμε Παντελή. Καλό βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ, να σε καλά. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Παιδιά λίγο πιο γρήγορα έτσι. Όχι, ένα λεπτό. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομα. Καλησπέρα, για χαρά. Έλα, ο Θόδωρος σήμερα. Έλα, ρε Θόδωρα. Έλα, ρε φίλε. Πάμε. Κοίτα, ό,τι είπε ο προηγούμενος ο Παντελής για το άρθρο 44 είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, ο φίλος ο πρώτος, να ξέρετε, δεν πλήρωσε cents για το άρθρο 44 από τον Άρη. Cents. Για το δημόσιο, έτσι. Έτσι. Όντως πληρώθηκε μέχρι τέλους. Θυμάμαι, ήταν η τελευταία, η τελευταία δόση την οποία ακριβώς, δεν μπορούσαμε να τη δώσουμε και τελικά, ναι. Έτσι. Κάθε χρόνο δύο φορές δόση. Και η τελευταία δόση ήταν τον Οκτώβριο. Ακριβώς έτσι είναι. Εντάξει, αυτά είναι... Οπότε ο πρώτος ο φίλος να μην ανησυχεί, δεν πλούσε σένς για τον Άρη. Εντάξει παιδιά, πάντως ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, Θοδωρέ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, δεν υπήρξε χρονιά που να πούλησε ότι καλύτερο είχε επιθετικά και αμυντικά όπως ο ΠΑΟΚ. Να σου θυμίσω μια περίπτωση που ο ΠΑΟΚ έδωσε Βιερίνια και Κοντρέρας πακέτο. Έδωσε τον Κοντρέρας πρώτα τον Ιανουάριο και καπάκι μετά το Βιερίνια, ό,τι καλύτερο υπήρχε επιθετικά και αμυντικά στον ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή, δόθηκε και έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Άρης με τους διαχειριστές που είχε, φρόντιζε να πληρώνει το δημόσιο. Έτσι. Δεν είναι εντάξει, εγώ δεν σου λέω για τον Άρη, σου λέω για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ναι, σαν στρατηγική το λέω αυτό. Ας πούμε η ΑΕΚ... Και πραγματικά αυτό που είπα θα αρχίσω να το κάνω να πούμε συνήθεια. Θα μιλάω μόνο για Ολυμπιακό και ΑΕΚ τα χρέη τους. Θα πάψω να μιλάω για Άρη, για ΠΑΟ κτλ. Ναι, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατάλαβες. Γιατί μας βάζουν εδώ πέρα εντέχνωση ή από κάτω να μαλώνουμε, να σκοτωνόμαστε και ξεχνάμε τα δικά τους. Με κατάλαβες. Ευχαριστή όμως, ναι, είναι άδικο όμως να ακούς από ένα φίλο του ΠΑΟΚ. Σε πόσα άνθρωπα, ας πούμε... Εντάξει, ωραία, ρε φίλε, τώρα... Γι' αυτό βγήκα okay. Τώρα. Και, πάμε. Και κάποιος άλλος μπορεί να είπε κάτι άλλο. Πάμε, Θόδωρε. Εντάξει, δεν το κάνουμε. Πάμε, Θόδωρε. Σε παίκτες και τέτοιους... Ναι, κάτσε, Ιδραγώ. Ναι. Για τον Ιμπε που ήταν το 13-14 τη χρονιά που πέθανε. Καλά, καλά το θυμάμαι. 13 είπανε. Με τις παρόλο που ήμασταν σύμμαχοι τότε. Ναι. Τι θέλω να πω. Άμα δεις στο site All About Aris, έχει βγάλει την απόφαση για την Πάρμα. Μα το είχα διαβάσει εκείνη την μέρα. Το 23 γράφει και αυτή. Και την Πάρμα που δικαιώθηκε λέει ότι έχει τα ίδια χρώματα από τους οπαδούς. Μα το είχα διαβάσει. Πάντα, το είχα διαβάσει. Το είχα διαβάσει εκείνη την μέρα. Ναι, ναι, το γράφει και σήμερα με το σκεπτικό. Το ωραίο είναι ότι είναι ο ίδιος δικαστής. Να ήταν κάποιος άλλος, θα πω ότι. Τι να σου πω. Είναι ο ίδιος δικαστής με τις δύο αποφάσεις. Αυτό θα λυθεί, είπαμε κυβερνητικά. Κυβερνητικά θα λυθεί και τελείωσε το πράγμα. Α δούμε. Εγώ δεν. Φίλε, δεν. Πήγαμε σύνομα εμείς, πήγαμε με βάση τους νόμους του κράτους να κάνουμε. Αν δεν δω, δεν. Άλλο αριθμό φορολογικού μητρώου, τι να κάνουμε, ρε γάμο. Ξέρεις τι όμως πρέπει, γιατί καταλαβαίνεις εσύ, είσαι Αριανός, εντάξει δεν μιλάω. Καταλαβαίνεις ότι διαβάζοντας ο Αριανός, δηλαδή σήμερα το πρωί σηκώθηκε και διάβασε αυτό το πράγμα, η ανησυχία του αν ήταν, ξέρω εγώ, 10% ή 20% διπλασιάζεται. Καταλαβαίνεις. Υπάρχει δηλαδή αρνητική. Και τον Έλσερ. Εκείνη τη χρονιά είχαμε και έναν Έλσερ.
Όχι, μην μου θυμίσεις τον Έλσνερ, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Με τον Όφη. Με τον Όφη στο 15ο δευτερόλεπτο έφαγε κόκκινη. Πρώτο λεπτό στο Όφη Άρης, ναι. Κόκκινη. Με σπάφα. Ναι. Λοιπόν, πάντως το ότι Ζάχο και Θόδωρε, το ότι έρχεται τη δεδομένη στιγμή άλλη μια υπόθεση στην οποία τέλος πάντων παρεμβαίνει η FIFA και λέει ότι πρέπει να πληρωθούν για αυτά τα λεφτά. Εγώ το εκλαμβάνω ως ένα μήνυμα προς το Κοστονάρι από την FIFA. Μα τις ξέρανε. Ότι παιδιά ξέρετε, εσείς ετοιμάζεστε για το ΚΑΣ να δικαιωθείτε. Βέβαια έχετε το δίκιο σας γιατί το ενέκρινε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αλλά εγώ μαζί με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που την είχα ενημερώσει και εσάς, σας είπα ότι αυτό είναι σφάλμα, είναι λάθος και πρέπει να το τηρήσετε. Θα το δούμε, αυτό είναι όντως. Κατάλαβες, όχι, λέω ότι το συγκεκριμένο που έσκασε χθες, εγώ το εκλαμβάνω σε ένα μήνυμα από τη FIFA ότι ξέρετε παιδιά, εμείς αυτό που είπαμε ισχύει και επιμένουμε. Ναι, είναι άλλες 3-4 περιπτώσεις, δεν είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Το περίμενε, κλείσε με αυτό, ναι. Στην πρώτη περίπτωση με τον Συστόν, τον Ούπτης και τον Πορτίγια, ο Άρης δικάστηκε ερήμηνε, έτσι δεν πήγε. Δεν πήγε. Τώρα ας πούμε θα προσφύγει στο ΚΑΣ για τον ΙΜΠΕ. Τώρα ουσιαστικά θα βγάλει το ΚΑΣ μια απόφαση, όχι η FIFA, το ΚΑΣ. Έτσι ακριβώς. Και, πέρα είναι και θα είναι και οδηγός για τις άλλες, έτσι. Όντως, ακριβώς. Να σε καλά, Θόδωρε. Γεια σου, Θόδωρε. Πάμε στον επόμενο. Ζάχο, δεν περιμένω. Κατατέθηκε το αίτημα του Άρη για το ΚΑΣ. Σήμερα το πήραν αυτό. Θα σε πρίξω, ρε κερατά. Ναι, το ξέρω, Ναι, αυτό όντως το. Αυτό ένα. Μα σου είπα. Μα θα έχεις δίκιο. Σου το έλεγα κάθε μέρα, νομιμοποίησε. Βέβαια, πρόσεξε. Να πάρουμε το σκεπτικό. Άκουσε, έχεις δίκιο, περίμενε. Όταν πάρει το σκεπτικό ο Άρης, γιατί είσαι. Εγώ θέλω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα να καταθέσει, έτσι. Θα έχεις δικαίωμα κάθε μέρα μου το λες. Γιατί σου το έλεγα κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί, τι να πούμε, ψέματα. Θα το καταθέσει και να πούμε ότι για να πας παιδιά στο ΚΑΣ, ξέρετε πόσα λεφτά θέλει, έτσι. Ναι, θέλει κανένα 50 με 40, 50 ευρώ. 50 ευρώ, χιλιάρικα. Έχουμε, είμαστε άπλες. Μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, παιδιά, λίγο ποιο είναι γεμάτο το τηλεφωνικό κέντρο. Φυσικά, να μην πω για διάλειμμα, δεν θα γίνει. Όπως καταλαβαίνετε, θα το κάνουμε 10 και 10 και μισή. Άλλη μια φορά. Εντάξει, πάμε. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σας. Ο Γιώργος. Γιώργος Νέα Σμύρνη. Έλα, ναι, έλα, ρε Γιώργη, Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Παλεύουμε, ρε Γιώργη. Καλά, φίλε, παλεύουμε. Καλά, πιάσα εδώ ένα ταπικάτικα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Να, με αυτά. Σιγά-σιγά αρχίζουμε να μιλάμε και για μπάλα. Τι να κάνουμε. Θα μπούμε στις προπονήσεις, μπήκαν ήδη. Θα αρχίσουν και τα ματσάκια, κάτι θα έχουμε να βλέπουμε. Το διώξατε το δάραρε. Όχι, δεν έχει φύγει νομίζω ο Δάρας ακόμα. Άμα δεν φύγει αυτός, άσπρη μέρα δεν θα δεις, εγώ στο λέω, είπε. Κοίταξε, άμα δεν βρεθεί μια διοίκηση μελλοντικά που να αποπνέει εμπιστοσύνη, πιστεύω ότι θα έρθουν κάποιες μαύρες σελίδες για τον Πανιόνιο. Τώρα πώς θα κρατήσουν και τι και πώς, θα δείξει ο χρόνος. Ωραία. Χαζομάρα έκανε ο τρίτος ανιψιός του Σαβίδη που πήρε το Σαλέ. Να, ωραία, πάρε τον Πανιόνιο. Μια χαρά ομάδα είναι. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που πήρα να πω, ρε παιδιά. Αφού δεν είναι παράνομο συγγένεια τρίτου βαθμού, μια χαρά δεν είναι. Μια χαρά θα μας κάποτε, να σου πω την αλήθεια. Τι πειράζει, τι πειράζει. Όπου φτωχός στη μοίρα του. Μέχρι και τον Κλάους θα σε δίναμε. Και τον Κλάους, θα ερχόταν ο Κλάους πάλι πρώτο σκόρεο θα έβγαινε με τον Πανιόνιο. Εντάξει, ναι, θα δούμε παιδιά, εντάξει δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργη χρονιά για μας. Κάτι ακούγεται για Πασεραϊκό, λέει τον ψήνωνε τον Κλάους, κάτι τέτοιο άκουσα. Δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορηθεί. Εγώ αυτό που πήρα να πω, ρε παιδιά, είναι τώρα τις κάποιες τσακώνες, Αριανοί, Παοκτήδες, Πολυκοί... Ένα αυτοί οι ακροατές, εμείς δεν τσακωνόμαστε με τους άλλους. Εντάξει, εμείς θα τσακωθούμε, εντάξει, γιατί. Καταλαβαίνεις με τους τροπούς. Έχουμε καιρό να τσακωθούμε. Μα γι' αυτό είναι η εκπομπή, τι να κάνουμε, να υπάρχει αντιπαράθεση, ως ένα σημείο βέβαια, έτσι. Αυτό που πήρα να πω, για να κάνω την παρέμβαση, είναι ότι όλες οι ομάδες, παιδιά, διαχρονικά, λίγο ή πολύ, έχουν ευνοηθεί. Δηλαδή, εγώ θα σου πω πρώτα απ' όλα για την ομάδα μου. Έγινε ένας νόμος το 2003, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Και ονομαστήκαμε Νέος Πανιόνιος, όπως έγινε και η Νέα Καβάλα. Έτσι. Ήταν με την, ήταν αυτό που λες για να το λέμε, είναι καλό έτσι. Ήταν τότε με τον νόμο του Βενιζέλου. Του Βενιζέλου της ειδικής εκαθάρισης που μπήκε ΠΑΟ Κάρης. Πρώτα βέβαια, πρώτος πριν κάνει και από τον ΠΑΟ και τον Άρη που πιο πολύ ο Άρης έτρεχε και ο κόσμος του. Και τον ΠΑΟΚ μπήκε ο Ηρακλής. Πρώτος. Για τον Ηρακλή, παιδιά. Δεν το θυμάμαι. Εγώ το θυμάμαι μια χαρά όμως. Είχε μπει ο Ηρακλής, μάλιστα ο κόσμος τότε έλεγε
κατά τη ειδική εκαθάριση του Βενιζέλου για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, ας πούμε τέτοιο. Και ο πρώτος που μπήκε ήταν ο Χέρκουλες. Μετά μπήκε, το εκμεταλλεύτηκε βέβαια και. Το εκμεταλλεύτηκε και η ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Μετά το εκμεταλλεύτηκε φυσικά και η ομάδα σου. Ήταν νομίζω η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα που το εκμεταλλεύτηκε. Τότε... Εμείς και η Καβάλα σίγουρα, που έγινε νέα Καβάλα. Ναι, έξυπνο. Τώρα από εκεί και πέρα, ρε παιδιά. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ έχει όντως πάρει 15 χρόνια παγωμένα χρέη. Αλλά και ο Άρης. Δηλαδή, μου λες, ρε Ζάχο, ότι εγώ ναι. Δεν θα το δεχτώ αυτό σαν τρίτος φύλαθος του Δέτερ. Πες μου, να σας ακούσω. Το πλήρωσες με αγωνιστικό. Όχι, τώρα λέω, Όχι αγωνιστική ρετσινιά. Ρετσινιά δεν με ενδιαφέρει. Έπεσε ο Άρης για να αλλάξει αφημί και να γίνει άλλη ομάδα, άλλη εταιρεία. Έπεσε. Αυτή ήταν η τιμωρία του. Δεν έμεινε στην ΑΕθνική. Με το ίδιο σχετικό, δηλαδή να κάτσω εγώ να λυπηθώ παράδειγμα την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δύο φορές πιστόλια. Δεν είπα να λυπηθείς. Εγώ δεν σου είπα να λυπηθείς τον Άρη. Όχι, ρε φίλε, όχι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Μην παρεξηγηθώ. Όχι, δεν παρεξηγείς. Δύο φορές ο Άρης, η μία βέβαια από ό,τι άκουσα τους προλαλήσατες ότι πλήρωσε το πρώτο άρθρο 44. Το πλήρωσε μέχρι... Αλλά πάλι του χάρισαν κάποια λεφτά, του κάνανε δηλαδή κάποια διευκόλυνση. Όχι, με δόσεις είναι. Το άρθρο 44 υπάρχουν δόσεις οι οποίες πληρώνεις. Με τους ποδοσφαιριστές ή με το δημόσιο, κάτι έκοψε, νομίζω. Για να μπει στο 44 πρέπει τα 2 τρίτα, θυμάμαι το 66% να συνενέσουν, ναι έτσι έγινε, είναι νόμος του κράτους από το 80 νομίζω αυτός. Δεν έγινε για τον Άρη το άρθρο 44, είναι νόμος του κράτους για τις ανώνυμες εταιρείες. Λοιπόν, ναι, αυτό λέγαμε με τον φίλο το Χάρη τον πρώτο που βγήκε, λέγαμε τώρα για το τελευταίο που έπεσε και πόσα χρέη λέει χαρίστηκαν στο δημόσιο. Χαρίστηκαν, άλλαξε εταιρεία, έγινε άλλο νομικό πρόσωπο, έπεσε ο Άρης στη Γάμο όμως, δεν έμεινε στην Αλφα Εθνική. Υπήρχε ένα τίμημα για αυτό το πράγμα. Για άλλους μεγάλο, για άλλους μικρό, έτσι. Ναι, ρε φίλε, και με το ίδιο σχετικό έπεσε Γάμα Εθνική. Έπεσε, ναι. Πιστόλιασε επί δεύτερη φορά αυτή, τους κάνουν και γήπεδο με 20 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, έχει πιο ικανούς παράγοντες, τι να κάνουμε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Για μένα δηλαδή, δεν είναι ότι όλοι είμαστε παρθενοπιπίτσες. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Όλοι έχουμε τη φωλιά μας λερωμένη. Δηλαδή και η Λάρισα το έκανε και ο Όφη το έκανε και ο ΠΑΟΚ το έκανε. Ναι, εντάξει, το μόνο που δέχομαι το ΠΑΟΚ και προς τιμήν του, εντάξει, όχι ότι ξεχνάω ότι τα 15 χρόνια χρέη, τις τράπεζες που ανοίγανε Σάββατο, ο Βενιζέλης, ο Χατζόπουλος, ο Πατατούδης, η ΣΥΑ, εντάξει. Και μακιά τους άμα τα κάνανε, εγώ δεν κάτσω να τους κατηγορήσω, βρίσκανε και τα κάνανε. Αλλά... Η τράπεζα που άρχισε Σάββατο, φιλαράκι, τα 2 εκατομμύρια ευρώ τα πλήρωσε ο ΠΑΟΚ και με τόκους. Κυριακή. Ναι, ρε παιδάκι μου. Κύριος Ιωαννίδης, να είναι καλά. Πέστε του και να ευχαριστώ. Ναι, ξεχάσαμε. Σάββατο έμπαινε με κλωτσιές μέσα στην ΕΠΟ Μαρινάκης. Κλωτσιές την πόρτα και έμπαινε Μαρινάκης. Πέστε και να ευχαριστώ τον κύριο Ιωαννίδη. Πέστε και να ευχαριστώ. Δεν είναι κακό. Ναι. Όχι, για να κλείσω και να μην κατα... Ναι, κλείσε με αυτό ρε Γιώργη, κλείσε με αυτό. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον πλήρωσε ναι. Ρε φίλε το πρωτογενές χρέος. Κάτι είναι και αυτό. Δηλαδή εγώ θα περίμενα από όλες τις ομάδες. Έλα εδώ, ΑΕΚ, πώς χρωστάς 80 εκατομμύρια. 100. Πόσο είναι το πρώτο δεν πληρώνει. Δεν πληρώνει. Ο Καβούριας δεν πληρώνει. Ο Άρης δεν έχει να πληρώσει. Πλήρωσε τα 10. Ο Άρης δεν είχε μελισανίδη, ρε φίλε. Αν είχε μελισανίδη και δεν πληρώνει, εγώ να σου πω ότι έχεις δίκιο. Ο Άρης ποιον έχει. Πάντων, εμένα για να το κλείσω. Περιπτεράδες είχε ο Άρης, περιπτεράδες. Κάναμε καμιά βιοτεχνία να πουλάει ζώνες. Τέτοιος είχε ο Άρης. Όλες οι ομάδες έχουν ευνοηθεί διαχρονικά. Και να πάψει λίγο αυτό το θέμα. Ναι, όλες, όλα, αλλά όχι με το ίδιο. Όλες έχουν λίγο πολύ βοηθεί, αλλά άλλες έχουν βοηθεί ρε, φίλε, πολύ. Εγώ μπορεί να έχω κλέψει ένα περίπτερο και εσύ έχεις κλέψει μια τράπεζα. Έτσι, το έτσι. Ίδιο είναι. Είναι αλλά... κλεψιά, είναι κλεψιά, έχεις δίκιο, αλλά εντάξει, το ένα είναι όπως είπες περίπτερο και το άλλο είναι τράπεζα. Έχει μια διαφορά έτσι, μικρή έχει. Εντάξει, τέλος πάντων. Okay. Τέλος πάντων, εντάξει. Να σε καλά, Γιώργη. Να σε καλά. Λοιπόν, έχει πολλές γραμμές, Ζάκο. Έχει άλλες τρεις, θα παρακαλέσω οι τρεις που είναι στην αναμονή για να κάνουμε τουλάχιστον τον και μισή, έτσι. Πάρε τους φίλους και θα σας πω λίγο στο τέλος ή μετά το break, θα σας πω λίγο πώς έχει δημιουργηθεί το πρωτογενές κεφάλαιο των χρεών του ΠΑΟΚ, τα παγωμένα που λέτε, και θα σας δώσω λίγο μία ενημέρωση αν ήταν νόμιμο ή αν ήταν παράνομο. Ωραία, πάμε να γραμμές, όμως να μην καθυστερούμε τους φίλους. Πάμε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα, φίλε μου, εσύ είναι. Γεια σου, φίλε, καλησπέρα. Το όνομά σου, αθέσαι. Γεια σου, Τάσο, γεια σου, Ζάχο, Άκη, είμαι Ζάχο, το είπαμε και χθες. Α, ναι, έλα ρε, Άκη, έλα ρε, Άκη, πάμε. Γεια σου, Άκη. Γεια σου, Τάσο. Λοιπόν, λίγο πολύ θα πω και εγώ αυτά που είπαν οι προηγούμενοι, είναι πάμε. Η αλήθεια. Ο Άρης πλήρωσε το δημόσιο μέχρι κεραίας, στο άρθρο 44, άφησε απλήρωτους τους παίχτες και μάλιστα κράζαμε εμείς μετά αντιδιοίκηση. Σωστό. Την τότε διοίκηση που δεν είχε τη σοφροσύνη να κάνει το αντίθετο. Το αντίθετο δηλαδή, που έκανε ο Νικολάηδης. Που έκανε η ΑΕΚ. Ο Ιωντέμις Νικολάηδης. Να πιστολιάσει το δημόσιο έτσι, δηλαδή και να πληρώσει τους παίχτες. Τρομερό λάθος. Ακριβώς. Γιατί στην Ελλάδα
όπως είπε και ο προηγούμενος το σωστό, όλοι ευνοούνται. Κάτι θα γινόταν και θα έλεγε το δημόσιο ότι ξέρω εγώ είναι να πληρώσει, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο π.χ. Πλήρωσε 200 ή πλήρωσε 200. Απόλυτα σωστό. Απόλυτα σωστό. Να θυμίσω ότι ο κύριος Νικολαίδης είπε δεν θα πληρώσω το, σαν πρόεδρος ΣΑΕΚ τότε. Δεν θα πληρώσω, λέει, το κράτος για να κάνω μεταγραφές. Έτσι είπε. Άκη και Ζάχο. Αυτό που λέει ο Άκης είναι πολύ σωστό. Βέβαια. Ότι στην Ελλάδα όλοι ευνοούνται. Σκεφτήκαμε όμως γιατί. Γιατί δεν έλεγα το αντίθετο, να το πάρουμε, να το πάρουμε λίγο ανάποδα. Γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, γι' αυτό. Γιατί. Όχι, να το πάρουμε λίγο ανάποδα. Γιατί ευνοούνται όλοι. Ωραίο. Κάτσε δεν θα ήταν πιο ωραίο θα μιλήσει, Άκη, για όλους και για την εικόνα της εκάστοτες κυβέρνησης. Αντί να ευνοούνται όλοι, επειδή είναι ένοχοι και έχουν οικονομικές εκκρεμότητες, να τιμωρούνται όλοι. Αυτό θεωρία, όλοι να τιμωρούνται, έχει... αλλά αν έπρεπε να ξεκινήσουν την τιμωρία από κάποια ομάδα, εκεί θα γίνει ο μήλος του Πειραιά. Έλα, εκεί θα γίνει ο ομάδα του Πειραιά. Άρα λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε το θεματάκι, όλοι όσοι έχουν ευνοηθεί έχουν πάρει κάτι ψυχουλάκια εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και κάτω στο ΠΟΚ, στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα και στον Πειραιά, εκεί έχει γίνει το μεγάλο γλέντι της ευνοίας. Και εδώ έχουν δώσει κάτι ψευτοψυχουλάκια. Πρόσφατο παράδειγμα, η κατάντια, του μπασκετικού Άρη και η μεγαλύτερη κατάντια του μπασκετικού ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έλα, Άκη, πάμε σε αυτό που θες να πεις. Λοιπόν, να πω και κάτι τελευταίο και σύντομο. Για τον κύριο Καρυπίδη θέλω να κάνω μια κριτική για τη συγκεκριμένη υπόθεση αυτή τώρα που πάλι τρέχουμε. Εάν ο Άρης έπρεπε, έγινε ό,τι έγινε, αν, έδινε παρουσία στο δικαστήριο τότε, όταν γινόταν οι προσφυγές, όλοι λένε ότι θα υπήρχε διαφορετική εξέλιξη στην υπόθεση. Να, τώρα που του δίνεται η ευκαιρία. Λοιπόν, ναι, αλλά ο Καρυπίδης είναι ένας χαρακτήρας, ο οποίος είναι, βλέπει δηλαδή τη φωτιά να έρχεται και σου λέει, έλα μωρέ, εντάξει, μέχρι να έρθει στο σπίτι, ναι, όμως κάποια στιγμή θα έρθει στο σπίτι, όπως ήρθε τώρα. Και τώρα το βρίσκει μπροστά σου. Κάνε αυτά που πρέπει να κάνεις όταν πρέπει να τα κάνεις για να μην τρέχεις μετά. Και έτσι κάνει και σε πολλά άλλα θέματα. Ζάχο, έτσι ναι, νομίζω. Ναι, είπαμε. Αν άκουσες προφανώς τότε το σχόλιο μου, είναι ότι ο Άρης, ακόμη και αν μέχρι εκείνη τη στιγμή όλες οι περιπτώσεις ανάλογες επέφταν στο κενό, έπρεπε να την ψάξει. Έστω και... ακριβώς έπρεπε να την ψάξει. Ναι, βέβαια. Έπρεπε και μία στο εκατομμύριο ακριβώς να υπάρχει. Να την εγώ είμαι αυτής της λογικής. Μία στο εκατομμύριο να υπάρχει μία περίπτωση να υπάρχει βλάβη στην ομάδα, πρέπει να την κάνεις από μία στο εκατομμύριο, 0 στο εκατομμύριο. Έτσι. Για όταν βλέπεις τη φωτιά να έρχεται, τη σβήνεις εκτός αν δεν υπάρχει πυροσβεστήρας. Ωραία. Αν δεν υπάρχει πυροσβεστήρας, τι να σβήσεις. Με τι να κάνεις που τώρα, δεν γίνεται. Τελευταίο και κλείνω, δεν σας καθυστερώ άλλο. Δήλωσε ο κύριος Καρυπίδης ότι να μην ανησυχούμε, έτσι δεν είναι. Ναι, δεν το διάβασα. Στο τέλος θα δικαιωθούμε και τα λοιπά. Οκ, λοιπόν, περιμένουμε κύριε Καρυπίδη, φταίς, που δεν φταίς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν φταίς, αυτό δεν φταίς, αλλά μπορούμε να πούμε σε αυτό. Όμως, φταίει όμως λίγο για το χειρισμό. Περιμένουμε λοιπόν για να κρίνουμε μετά. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου. Μαζί μιλούμε, Παναγιώτης. Έλα, Παναγιώτης, ακούμε. Γεια σου, Παναγιώτη. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω πως ήρθε η ώρα να καταρρύψουμε 2-3 μύθους που αφορούν οικονομικά ζητήματα των ομάδων της πόλης. Σ' ακούμε. Ο ένας για ένα δωμάτιο να συμφωνήσουμε. Με αυτό το άνοιγμα της τράπεζας που λέγεται. Ναι. Το Σαββατοκύριακο. Αυτό έχει να κάνει με την έκδοση μιας εγγυητικής επιταγής, την οποία ο ΠΑΟΚ όφιλε να αποστείλει στην UEFA με σκοπό να κάνει τι. Να συμμετέχει στο κύπελο UEFA. Αυτό όμως, εντάξει, επειδή εκδόθηκε εκπρόθεσμα, έπρεπε να το υποβάλει ο ΠΑΟΚ μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, στις 12 η ώρα, υποβλήθηκε, όπως είπατε, μετά στο Σαββατοκύριακο, εντάξει, και έτσι ο ΠΑΟΚ εξέπεσε του δικαιώματός του, γιατί ο Ατρόμητος προσέφυγε στην UEFA. Σπάνος. Για κακή, ακριβώς, για κακή και εκπρόθεσμη αποστολή της... Θύμισε μας λίγο, καλέ μου φίλε. Θύμισε μας λίγο, φίλε. Τότε ποιος ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ? Ποιος ήταν ο κ. Γκαγκάτσης? Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Εγώ θυμάμαι και σου λέω. Ξέρω όμως ότι ο υπουργός της κυβέρνησης τότε της Νέας Δημοκρατίας, ένας από τους υπουργούς τέλος πάντων, είναι ο κ. Ορφανός, ο οποίος πάλευε να εκδώσει την επιταγή αυτή από Τετάρτη. Και την εξέδωσε Σαββατοκύριακο, όπως σωστά λέγεται. Ναι. Σωστά λέγεται. Αλλά ο ΠΑΟΚ
καθόλου ευνοούμενος δεν βγήκε από αυτή την υπόθεση, εξαιτίας του ότι προσέφυγε για κακή συμμετοχή ο Ατρόμητος στην UEFA. Ο Σπανός, ναι. Και έπαιξε ο Ατρόμητος. Με λίγα λόγια, για να καταλάβει ο κόσμος, ο ΠΑΟΚ είχε βγει βαθμολογικά να παίξει στο UEFA στην Ευρώπη. Ακριβώς. Αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων, επαναλαμβάνω, την προεδρία ΣΕΠΟ του κ. Γκαγκάτσι, και εκπρόθεσμη, δεν έπαιξε στην Ευρώπη και έπαιξε Σπανός. Και όχι μόνο αυτό, πλήρωσε και τα 2 εκατομμύρια ευρώ συν τους τόκους. Αυτά τα 2 εκατομμύρια. Δεν τα έδωσε πιστολιά τα νεφρά. Ήταν η ειδική ρύθμιση που κάνανε τότε ο κύριος Βεζιρτζής και ο κύριος, ξεχνώ το όνομά του τώρα, ο κύριος Οικονομίδης, έτσι, λίγο πριν αναλάβει ο Ζαγοράκης, εντάξει, με σκοπό να διευκολυνθεί ο ΠΑΟΚ να καταβάλει αυτά σε κάποιες δόσεις, αυτά τα χρήματα σε κάποιες δόσεις. Τα οποία κατέβαλε εν τέλει η διοίκηση της αγοράς. Φίλε, εμείς δεν είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ ξετιμωρήθηκε. Είπαμε ότι άνοιξε Κυριακή Τράπεζα και μάλιστα, επειδή είναι sorry, δεν μην λέω ψέματα. Μάλιστα, τουλάχιστον ο ίδιος το έχει πει. Για έτσι, έκδοση, ότι, για έκδοση εγγυητικής. Ναι, ναι. Όχι για να του δώσει λεφτά κάποιος. Η έκδοση. Να του εκδώσει. Δεν πήρε, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ 2,5 εκατομμύρια. Δεν τα πήρε. Όχι, αγαπητέ, δεν όχι. Τα πήρε. Τότε τι πλήρωσε που λέει ο Τάσος, ότι πλήρωσε. Μέχρι κεραίας. Τι πλήρωσε. Αυτό λέω και εγώ, κοιτάξτε λίγο. Αλλά δεν πήρε ο ΠΑΟΚ, μας λες. Αυτό αφορά άλλο θέμα. Α. Αυτό αφορά ένα θέμα άλλης διοίκησης. Της διοίκησης Βεζιρτζή. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το άλλο που λέτε, που είναι και αυτός ένας μύθος, είναι ότι ο Άρης έχει καταβάλει όλα τα χρήματά του, όλες τις οφειλές του απέναντι στο δημόσιο. Στο άρθρο 44. Δεν παρά να ανοίξετε έναν νόμο. Ένα νόμο χρειάζεται να βάλετε τον κύριο Τσαλτίδη. Εντάξει, για το 44 λέμε, φίλε. Για το 44 λέμε. Δεν είπαμε όλα. Ακούστε. Να σας ακούσω. Για το 44, επειδή αφορά το άρθρο 44, γι' αυτό σας το λέω. Mm-hmm. Λοιπόν, ο νόμος είναι ο 3606, 3606, κάθετος 07. Πάλι με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Λοιπόν, ο νόμος αυτός, λοιπόν, στο άρθρο 87 αυτού λέει ότι οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο άρθρο ΤΑΔΕ 44 και τα λοιπά του νόμου ΤΑΔΕ, απαλλάσσονται από το 80% των χρεών, των προστήμων και των προσαυξήσεων, καθώς επίσης και των τόκων καθυστέρησης καταβολής των οφειλών τους, mm-hmm. εντάξει, το 80%, προσέξτε, απαλλαγή του 80%. Πέραν τούτου, στο τέλος του άρθρου αυτού, λέει ότι για λογαριασμό της ΠΑΕ Άρης, το δημόσιο θα καταβάλει απέναντι στους παίκτες στους οποίους όφιλε η εν λόγω ΠΑΕ, δηλαδή η ΠΑΕ Άρης, το ποσό μέχρι του ποσού των 4.177.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό ήταν, επειδή το θυμάμαι και εγώ, αυτό ήταν, ναι, μία δέσμευση του κυρίου Ορφανού. Ο κύριος Ορφανός ήταν τότε υφυπουργός. Δεν έχει σχέση να κάνει καθόλου με τον Άρη. Και αν θυμάμαι καλά, δεν πήρε και κανένας τους Φράγκο. Φράγκο δεν πήρε. Τι όχι, όχι. Λοιπόν, ρώτα τον Κιζέριδη άμα πήρε. Ρώτησε τον Κιζέριδη. Εγώ σας λέω το εξής. Εσύ μου λες το εξής. Να ανοίξετε τον νόμο και να διαβάσετε, ναι, εγώ σας λέω το συγκεκριμένο άρθρο. Εσύ μου λες το συγκεκριμένο και εγώ σου λέω ότι δεν πήραν Φράγκο. 87. Ναι. Και αυτό τι φταίει ο Άρης, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή έταξε ο κύριος υφυπουργός κάποια χρήματα στους παίκτες αυτούς. Δεν το καταλαβαίνω. Λέμε το εξής. Ο μύθος είναι ο εξής. Ποιος είναι ο μύθος? Ότι ο Άρης, mm-hmm. ο Άρης δεν υποχρέωσε κανένα δημόσιο να πληρώνει τίποτα για λογαριασμό του. Και σας λέω τώρα, λοιπόν, ότι στο άρθρο 87 του νόμου, ναι, 3606 του 7, στο άρθρο μάλιστα 87 αυτού, σε πιάνω στο τέλος, του 7, τι εννοείς? Λέγεται ότι, παράδειγμα, για την ΠΑΕ... Ωραία, το ακούσαμε, φίλε, μην το επαναλαμβάνεις. Τι εννοείς, ναι, δηλαδή? Ο Άρης μπήκε σε αυτό και το πλήρωσε. Φυσικά. Πλήρωσε λιγότερα, σου είπαμε. Πλήρωσε λιγότερα γιατί αυτό έλεγε ο νόμος. Τι εννοείς, δηλαδή? Ναι, ο νόμος αυτός, το άρθρο 44, μπορείς να μας πεις ποιας χρονιάς είναι? Όχι. Α, δεν ξέρεις. Ξέρεις όμως ότι είναι ο 3606. Ναι, όχι. Μα δεν είμαι νομικός, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ενώ αυτό το συγκεκριμένο, ωραία, για να τα παρακολουθώ δηλαδή διαχρονικά αυτό. Ωραία, ωραία, φίλε μου. Εντάξει, ενώ το συγκεκριμένο το... Ωραία. Πάμε παρακάτω τώρα. Ναι, λίγο πιο γρήγορα όμως, φίλε, γιατί πάμε έχουμε... Παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω. Ο αδικημένος Άρης χρησιμοποιεί το παλέ κατά κόρον, mm-hmm. εντάξει, τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Ναι. Το χρησιμοποιεί, πληρώνει. Όχι. Μισά δεν θα τα λες. Ναι, νοικιάζει. Ναι. 140 χιλιάρικα δίνει ο Άρης. 140 χιλιάδες ευρώ δίνει κάθε χρονιά ο Άρης για να παίζει 13 μάτς εκεί.
140.000 ευρώ. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, okay, εντάξει, το παίρνω πίσω, μπορεί να κάνω λάθος. Όχι, αυτό είναι σίγουρο. Είναι αρκετά λεφτά. Είναι αρκετά αν μας λένε ψέματα, σου λέω ψέματα. Είναι πληρωμένο το παλέ για όλα τα χρόνια αυτά. Να ρωτήσεις τον παλέ, τι να σου πω, εγώ ξέρω ότι τα δίνει ο Άρης. Όχι, εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτήσα. Να πάρουμε αύριο ένα τηλέφωνο, ποιος είναι και παλιά τον κύριο Σκηνηγόπλος. Γιατί και ο Παναθηναϊκός πλήρωνε στο ΑΚΑ και βγήκε ότι κοστάει 3 εκατομμύρια στο ΑΚΑ. Να πάρουμε εδώ τα ρεπόρτερς, άμα είναι πληρωμένο το παλέ. Τι ας σου πω. Λοιπόν, δεν το ξέρω, δεν λέω ότι δεν είναι έτσι. Ούτε εγώ, μα ούτε εγώ ξέρω. Και ο λέω πάντως ότι υπάρχει σύμβαση, ο Άρης πρέπει να δίνει 140 χιλιάρικα. Δεν είναι τζάμπα εκεί πέρα, ο Άρης πλερουά είναι. Να τελειώσω με. Ναι, βέβαια, με βέβαια. Βέβαια, σ' ακούμε. Επειδή τελικά τα νούμερα μας ζαλίζουν, όταν ειδικά πρόκειται για μεγάλα νούμερα. Λοιπόν, είπες προηγούμενα, Ζάχο, 11 δισεκατομμύρια. 10 μισό. 10 δισεκατομμύρια είναι τεράστιο ποσό. Δραχμές, λοιπόν, δραχμές, φίλε. Όταν έγινε το τέτοιο, δραχμές είχαμε. Ακούστε. Όχι, όχι, όχι πάλι. Πάντε. Δεν έχει. Δεν έχει. Μα δεν έγινε με το. Κοιτάξτε λίγο. Γυρίσαμε στο ευρώ το 2002. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, το γήπεδο του ΠΑΟΚ έγινε αργότερα. Ναι. Το έκανε μάλιστα ο κύριος Αλεξόπουλος. Ποιος το έκανε, ο κύριος Αλεξόπουλος το έκανε. Το 2000 έκανε έναρξη πρώτη πίσω μάτς. Και αργότερα έγινε. Εγώ θυμάμαι με δραχμές έγινε το γήπεδο. Τώρα εσύ μου το λες ότι έγινε με ευρώ. Εντάξει. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ έκανε έναρξη επίσημο πρώτο μάτς το 2000. Λοιπόν, το παλατάκι, φίλε. Μην λες μετά το 2002. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, έγινε, φίλε. Δεν ξέρω αν θες να. Να σε καλά. Καλώ ήρθατε. Δεν θυμάμαι και το όνομα του φίλου. Κάτσε να δω τον τελευταίο και να πάμε και στο διάλειμμα, έτσι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Κάνε το break και κάνουμε το. Ναι, αυτό... το τελευταίο και κάνουμε το break. Ναι, γιατί είναι και μισή πήγε. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Ποιο θα αφήνα το τελευταίο, καλησπέρα. Εσύ, φίλε, τι να κάνω, ρε φίλε, αργά πήρε. Γεια σου, Θοδωρά. Αργά πήρε. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Ζάχο, τον μόνο άνθρωπο που το δάγκωσε δεινόσαυρος και είναι ακόμα εν ζωή για να το πει. Γιατί ρε φίλε, τι εννοείς, εντάξει. Είσαι λίγο μεγαλούλης. Εντάξει, είμαι εγώ δεν κρύβω, 51 μισό είμαι, εντάξει, για να κάνουμε. Είμαι. Τα καλοκαίρια. Ξέρω, κατάλαβα, αρχίζει γλυκά και μετά θα πεις τα ωραία, για πάμε. Να πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από τη συζήτησή σας γενικά από πιο πριν. Παιδιά, είναι η κατάργεια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει φτάσει τόσο ώστε η ΑΕΚ που θεωρείται ότι αυτή τη στιγμή έχει έναν καλό οικονομικά παράγοντα. Ο Μελισσανίδης, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έχει λεφτά. Μπορεί να μην έχει τα πολλά λεφτά του Σαββίδη του Μανάκη, αλλά έχει λεφτά. Όχι, γενικά. Συγγνώμη, λίγο εδώ θα σε διακόψω. Τουλάχιστον εγώ από αυτά που έχω διαβάσει δεν είμαι ούτε οικονομικός αναλυτής. Ο Μελισσανίδης, σε αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, είναι ο πιο πλούσιος. Έτσι λένε. Έπεσε σε αυτό. Θέλω να καταλήξω. Ο Βράνιες έχει αφήσει η ΑΕΚ, πρόσεξε. Το Βράνιες να πάει μόνος του να ξεκαθαρίσει με την Άντερλεχτ. Του λένε πάρε ξεκαθάρισε, εμείς δεν έχουμε φράγκο. Δηλαδή αφήνεις τον καλύτερο αμυντικό σου θεωρητικά να πάει μόνος του, παιδιά, τι, να κάνει συζήτηση για 300 χιλιάρικα, ας πούμε. Θοδωρέ. 10 δευτερόλεπτα, μία ακόμη τέτοια. Εγώ έχω φίλο ΑΕΚΣΗ και έχω μιλήσει, ρε παιδί μου. Οι παλιοί αυτοί, έτσι, ας πούμε, ηλικιακά κοντά σε μένα, του καταλογίζουν του Μελισσανίδη ότι ενώ έχει τόσο μεγάλη οικονομική επιφάνεια, δεν έδωσε αυτά τα λεφτά, τα οποία, δηλαδή, άμα χρωστάς 100-150, ξέρεις ότι άμα δώσεις 40-50, θα λυνόταν το πρόβλημα, έτσι. Αυτό λέει η λογική. Ναι, του το καταλογίζουν αυτό το πράγμα, έτσι. Και ότι άφησε την ομάδα να πέσει για να την πάρει με 0. Τουλάχιστον εγώ αυτός που μιλάω εγώ. Τώρα άλλος μπορεί να είναι ενθουσιασμένος. Να έχω τον Γιάννη, ο οποίος είναι υπέρ του Μελισσανίδη, είναι εξής. Ναι, εγώ αυτό ξέρω, Γιάννη, αυτό μου σε λέει. Έλα, πάμε, Θόδωρα, συνέχισε, sorry. Πάμε για τον Ολυμπιακό, τον φίλο μας, Τάσο, δεν ξέρω τι έχεις να πεις, ο οποίος πιο πριν έσχιζε η μάτια ότι δεν πρόκειται να πάει ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ, ότι έχει άδικο κτλ. Και με το που πήγε ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ, τους διέψευσε φυσικά όλους τους κολοτούμπες. Ξαφνικά τρέξανε, ενώ ισχυριζόντουσαν ότι δεν θα πάμε στο ΚΑΣ γιατί έχουμε άδικο. Πώς έγινε τώρα που πήγαμε στο ΚΑΣ και ζήτησε ο Ολυμπιακός, προσπάθησε, έβαλε δάχτυλο και τελικά μπήκε μέσα στην υπόθεση και ζήτησε μάλιστα και αναβολή 15ήμερη, στην οποία φυσικά αναβολή γνωρίζουμε ότι θέλει να το τρενάρει για να το πάει για Σεπτέμβριο και το ζητάει να πάει Σεπτέμβριο, γιατί σε περίπτωση που δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, ας μην γελιόμαστε και πάρει τους 7 πόντους πίσω και κάνει καμιά νίκη στην πρώτη αγωνιστική, δεν το κόβω εύκολο για τον Ολυμπιακό να παίρνει πρωτάθλημα.
Οπότε λοιπόν όλοι οι κολοτούμπες οι δημοσιογράφοι του κάνανε την πρώτη γκέλα και την πρώτη κολοτούμπα εδώ και τη δεύτερη φυσικά. Θεωρούσα δεδομένο ότι θα πάρουν τα χαρτιά του ΠΑΟ και να τα μελετήσουν και να προσαρμοστούν πάνω σε αυτά και να έχουν αυτή το δεύτερο λόγο, κατάλαβες. Αλλά εκεί πέρα βλέπεις το δικαστήριο αυτό δικάζει κανονικά. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ευνοούν συγκεκριμένα πάντα μία ομάδα από το λιμάνι. Για να δούμε τι θα δούμε. Και έφαγε τα μούτρα του με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια αρχικά ο Ολυμπιακός έφαγε τα μούτρα του σε αυτήν την υπόθεση. Τα έφαγε και οι ίδιοι δημοσιογράφοι που λέγανε ότι είναι δεσμευτικές οι αποφάσεις και τα λοιπά και οι εισηγήσεις και πρέπει να γίνουν σεβαστές. Οι ίδιοι με το που έγινε η εισήγηση για υποβιβασμό του Ολυμπιακού από την εισαγγελέα κάναν την κολοτούμπα τους και λένε καμία εισήγηση δεν είναι δεσμευτική από πουθενά και πρέπει να μιλήσει η δικαιοσύνη και φυσικά ναι. Μιλάμε για την απόλυτη ξεφτύλα. Αλλά τέτοιοι είναι και οι οπαδοί που τους ακούνε και δεν τους έχουν όχι σε πραγματικότητα, σε ρεαλιστικά, να τους λιθοβολήσουν. Να τους πούνε παιδιά είστε ξεφτύλες. Από εκεί και πέρα... Πάντως μέχρι τις 24 Αυγούστου που είπαν ότι δεν υπάρχει η συνεκδίκαση της υπόθεσης ΠΑΟ και Ολυμπιακού, γιατί βγήκε το πρόγραμμα από το ΚΑΣ. Και δεν ήταν με 24 Αυγούστου μέσα η συνεκδίκαση. Λέγεται ότι δεν έχουν οριστεί οι διαιτητές, έτσι λέγεται. Ένας διαιτητής για τον ΠΑΟΚ, ένας διαιτητής για τον Ολυμπιακό και ένας δικαστής του ΚΑΣ. Γι' αυτό λέει δεν υπήρχαν λέει, μέσα στην εκδίκαση της υπόθεσης. Τώρα αν αληθεύει, αν είναι αυτό, δεν τα ξέρουμε, παιδιά. Δεν έχουμε γίνει νομικοί για να τα ξέρουμε. Ρε παιδιά, για το Θεό, πρέπει να πάει με την υπόθεση κατεπίοντος όπως και του Άρη. Για να ξέρουμε και η επόμενη χρονιά τι θα γίνει, αλλά γιατί κρίνεται και ένα πρωτάθλημα, παιδιά. Δεν παίρνει παύρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτά στο κάθε τα λαμβάνω. Εγώ θυμάμαι που λέγανε ότι όταν κάνει την αίτηση μέσα μπορεί να βάλει ότι πρέπει να γίνει κατεπήγον. Γιατί υπάρχει έκτακτο λόγο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Για τον Άρη, ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, παιδιά, η ομάδα δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη να μείνει χωρίς παίκτες. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα για 7-8 παίκτες που είναι η βασική του Άρη, έτσι, και δεν μιλάμε για όποιον και όποιον, είναι αυτοί που κρατάνε τον Άρη. Δηλαδή τι θα κάνεις, δεν θα μπορείς να πάρεις από τη β' ομάδα, δεν θα μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Νομίζω ότι το Άρη, επειδή είναι τέτοιο ζήτημα, νομίζω ότι θα πρέπει να εκδικαστεί πολύ νωρίτερα, έτσι. Χωρίς να ξέρω, δεν νομικός δεν είμαι ούτε τα κατέχουμε τα θύματα. Αυτό λέω εγώ. Ναι, πρέπει. Με το επίπεδο του βλέπω λίγο κολλησιεργούνε σε αυτό το θέμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Ναι, Θόδωρε. Αυτό τον Όλαφ Ρέμπε που κοιτάει ο ΠΑΟ και τεχνικό διευθυντή της Βόλφσμπουργκ. Τι καπνό φουμάρι αυτός εκεί. Στη Γερμανία που είσαι εσύ, καταξέρεις. Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Ένα νεαρό παιδί. Φυσικά, εντάξει, τώρα είναι 45, δεν ξέρω κάπου εκεί. Αλλά πιο πριν που τους έβλεπα λόγω Βόλφσμπουργκ τότε, όχι ότι αμάν και εκεί εγώ. Ο οποίος τότε έκανε μια Wolfsburg η οποία πρωταγωνίστησε, έφτασε μια ανάσα πριν από τον τελικό, αποκλείστηκε από τη Real Madrid τότε, έκανε ομαδάρα. Οι μεταγραφές του γενικά ήταν ουσίας και έφερε σχετικά για Bundesliga με λίγα λεφτά, δηλαδή ας πούμε πήρε το Βιερίνια παράδειγμα, έτσι, το πήρε με 4-5 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος παίχτησε αντίστοιχος άμα τον έφερνες από κάποια άλλη ομάδα ελβετική και ισπανική. Πόσο τον πήρε από τον ΠΑΟΚ, γενικά με λίγα λεφτά. Έκανε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πρωταγωνίστησε με Νάλτο μέσα, έκανε φοβερή δουλειά. Τώρα είναι στη Wolfsburg. Τώρα όχι, έχει φύγει από τη Wolfsburg. Και τα αυτή τελευταία χρόνια ήταν δηλαδή, μέχρι πέρσι ήταν ας πούμε στη Wolfsburg, μέχρι το 2019. Στη Wolfsburg πήγε και σε άλλη ομάδα και τώρα είναι ελεύθερος. Μάλιστα, γιατί άκουσα ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν τα πήγε καλά στη Wolfsburg. Κοίταξε, όταν σου δίνουν συνέχεια να στο πω και έτσι, όταν σου δίνουν το budget του Ατρομήτου ας πούμε, έτσι, στην Ελλάδα και καταφέρνεις τον Ατρομήτου να τον κάνεις ανταγωνιστικό, δεν μπορείς να τον κρατάς ψηλά όμως 10 χρόνια ρε φίλε Τάσο, γιατί αντίστοιχα το budget της Wolfsburg δεν ήταν ούτε με της Bayern ούτε με την Dortmund, δεν μπορούσε να τον κρατάς. Ναι, αλλά ο Ατρομήτος είναι η πέρσι να πάρουμε την περσίνη βαθμολογία η τέταρτη ομάδα της Ελλάδος και ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταθλητής Νταμπλούχος. Έτσι είναι. Είναι γενικά άνθρωπος ο οποίος σου φέρνει καλούς παίκτες με τίμια λεφτά. Δηλαδή στην αξία τους ίσως και πιο κάτω από την αξία που είναι. Πάντως, δηλαδή σου φέρνει το χάρτη αυτό που πρέπει, έχει καλό μάτι. Εγώ τον πιστεύω. Γιατί δεν είναι κανένα λοιμό, κανένας πεινασμένος. Πάντως εδώ... Βιερίνια επειδή τον γνωρίζει, εγώ νομίζω ότι έβαλε και ένα δάχτυλο Βιερίνια. Γνωρίζει ότι είναι πραγματικά παιδί καλό που δουλεύει και θα σου φέρει παίκτες. Δεν θα κοιτάξει να πάει να κλείσει συμφωνία να σου φέρει το παλτό για να τσιμπήσει 100 χιλιάρικα. Θα κοιτάξει να κάνει δουλειά.
Γι' αυτό και τον πρότεινε. Έτσι ωραία. Νομίζω εγώ, δεν ξέρω τώρα. Πάντως το δωρε. Μπορεί να διαβάζω ότι ο ΠΑΟΚ απομακρύνεται από αυτόν και πάει για τις Λέγκυας Βασοβίας έναν. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει το ρεπορτάζ. Α, ναι, θα σου πω εγώ, είναι ο Μπατζανάκης, το λέει Βαλέσσα. Άκουσε, άκουσε, εγώ πάντως θυμάμαι τις προηγούμενες εκπομπές, άσχετος ανέβαζε, άσχετος κατέβαζε, τώρα σου ζήτησε τη γνώμη για τον Γερμαναρά. Δεν τη ζήτησα εγώ τη γνώμη, ο Γιώργος ο Γιακοβίδης τη ζήτησε τη γνώμη από Σουτγκάζη. Άρα, επιμένεις ότι είναι άσχετος ο Θόδωρος, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Δεν τρέπεσε καθόλου, δεν τρέπεσε καθόλου. Εγώ δεν το είπα. Κάνω το. Αλλά αν κρίνω από την μπλούζα που μας έφερε, είναι 4 νούμερα παραπάνω σκορεμένος φορούσε. Εγώ τη φοράω πάντως. Έχω προνοήσει ότι θα υπάρχει κορονοϊός, θα φάτε. Α, μπράβο. Θα στουμπώσετε και πάλι μπλούζα θα σας κάνει. Εγώ τη φοράω την άσπρη, μια χαρά μου. Θα τη δώσω σε αυτή την ευστραβούλα που κάνει διαφήμιση τώρα που λέει δεν είναι λέει Σεντόνι, η μπλούζα μου είναι. Πώς τη λένε αυτή, η Βίκη, η Βίκη. Εσύ ρε πρόσεχε που μιλάς, μη βαγκάζεις μια γλώσσα και πνίγεις από το φαρμάκι. Καλά σου. Τέσσερις τρέγες χωράνε μέσα. Άναψα. Έριξα το ενόπνευμα, πήρατε φωτιά και δύο. Λοιπόν, οκ, Θόδωρε, ευχαριστούμε φίλε. Να σε καλά. Φιλιά μας. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάει και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Εσύ περιμένεις εκεί που είσαι, έτσι. Εντάξει, 23-12-7-3-8 για μετά τον break ξανά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε τότε στο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 15 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 9 ως τις 11. Έλα, Τάσο. Πάμε. Λοιπόν, να πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές πάλι για ένα τεταρτάκι, έτσι. Mm-hmm. 3-10-2-87 και 3-8. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι και όσες μας κρυφακούτε, FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-2-22. Έχουμε ήδη. Μόλις με 50 δύο, λεπτάκια φίλες. Το μήνυμα, συν 12 λεπτά το ΦΠΑ, 62 λεπτάκια το μηνυματάκι σας. Λοιπόν, οι γραμμές. Έχουμε δύο φίλους. Αν θέλεις, τους παίρνουμε και το λες. Ένα λεπτό θα μου δώσεις και θα πάρουμε τους φίλους. Λοιπόν, έγινε, πάμε. Να ενημερώσουμε ότι το πρωτογενές κεφάλαιο των χρεών του ΠΑΟΚ δημιουργήθηκε την περίοδο 2000-2006. Ήταν 10.357.000 ευρώ. Κατά τον έλεγχο που έγινε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ με πρόεδρο διοίκηση πρωτοδικείου του Θοδωρή Ζαγοράκη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ελέγχθηκε το 2009. Και αν θυμάστε τότε στο πρωτογενές χρέος των 10.357.000 ευρώ, μπήκε πρόστιμο άλλο τόσο. Δηλαδή άλλα 10.403.000 ευρώ. Πέρασε ο χρόνος, δεν έγιναν διευθετήσεις, δεν έγιναν ρυθμίσεις παρά τις επανειλημμένες επαφές που έκανε η διοίκηση Ζαγοράκη τότε με το Υπουργείο Οικονομικών κτλ. Και κατάντησε κάποια στιγμή όλο αυτό το χρέος να είναι διπλάσιο, ακούστε τι λέμε, διπλάσιο του πρωτογενές κεφαλαίου. Δηλαδή πλέον εκτός της αρχικής οφειλής των 10.400.000 ευρώ υπήρχε και ένα πρόστιμο της τάξεως των 21 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα λοιπόν το πρόστιμο ήταν 21 εκατομμύρια και 10 εκατομμύρια, το άλλο ήταν 31 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχαν παγώσει μέσω προσφυγών στα πολιτικά δικαστήρια το 2007. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ αυτά που χρωστούσε παιδιά πρωτογενές, δηλαδή όταν δημιουργήθηκαν τα χρέη, και δεν τα δημιούργησε ο Ιβάν Σαββίδης. Τα δημιούργησε ο Μπατατούδης, τα δημιούργησε ο Παγώνης, ο Γούμενος, ο προηγούμενος κτλ. Αυτά λοιπόν τα οποία δεν όφιλε να τα πληρώσει ο Ιβάν Σαββίδης, μπορούσε να πει εγώ παιδιά τι θα βρήκα. Έβγαλε ένα τσέκ 11 εκατομμύρια ευρώ, ένα τσάλι ήπια και μου στήριξε 11 εκατομμύρια ευρώ και τα έδωσε στο ελληνικό δημόσιο τα λεφτά. Ωραία. Ωραία, υπάρχει τόσο μια διαφορά λοιπόν ανάμεσα σε μια ΠΑΕ η οποία χρωστούσαν προηγούμενοι πρόεδροι της και τα πλήρωσε ο Ιβάν Σαββίδης. Mm-hmm. Και βλέπουμε τώρα τι γίνεται από κάποιες άλλες περιπτώσεις από άλλες ομάδες οι οποίες χρωστάνε οι προηγούμενες διοικήσεις και οι τωρινές, σωστά θα πω εγώ, δεν θέλουν να πληρώσουν. Σου λέει πάνε βρες αυτόνα που είναι υπεύθυνος και δημιουργήσε τα χρέη και πάρουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Για μένα είναι σωστό αυτό που λένε. Ναι, δεν έχουν καμία σχέση οι άνθρωποι. Για να πω ξανά, ο Άρης έχει περιουσιακό στοιχείο το οποίο. Θέλω ένα σχόλιο να κάνω. Για να το κλείσω το θεματάκι. Το τι λέω εγώ, το πιστεύω εγώ, ή οι φίλοι του ΠΑΟΚ, του Άρη, ή ο Ζάχος, ή ο Ζαγόρας, ή ο ένας ο άλλος, δεν έχει να κάνει με το πιστεύω και την νομοθεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου που έχει κάποια στανταράκια.
Κατάλαβες. Ωραία. Το κλείνω εδώ το θέμα. Μόνο που, ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Μόνο που τα στάνταρ αυτά άλλαξαν πέρσι. Αν άλλαξαν κιόλας, γιατί εγώ δεν είμαι σίγουρος να σου πω την αλήθεια, άλλαξαν πέρσι. Ναι. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για αναδρομική ισχύ. Πιστεύω είναι ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα του Άρη αυτό. Τέλος πάντων. Ακόμα χειρότερα που άλλαξαν πέρσι, γιατί προειδοποίησαν για τη μεταγραφή και ο Άρης δεν έκανε τη μεταγραφή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν ένα σχόλιο που ξέχασα να κάνω για πάμε στους φίλους. Ότι το ότι δεν τελειώνει η εκαθάριση είναι διότι το περιουσιακό στοιχείο, αν τα πληροφορήθηκα σωστά και νομίζω έτσι είναι, το περιουσιακό στοιχείο που έχει ο Άρης, που είναι το ορίσιο, υπάρχει ένα μπλοκάρισμα από το ΙΚΑ. Να βοηθήσει εκεί πέρα να ξεμπλοκαριστεί, γιατί το ΙΚΑ είναι του κράτους, δεν είναι δικό μου, έτσι. Να γίνει η εκαθάριση, να τελειώνει και εκεί και όσοι άνθρωποι έχουν να παίρνουν χρήματα να πάρουν τουλάχιστον ένα μέρος από αυτών των χρημάτων, έτσι. Το ΙΚΑ είναι μέσα, πρέπει να το πληρώνουμε, παιδιά. Ναι, πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Εσύ, φίλε μου. Έλα, καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θες. Εσύ είσαι, φίλε μου, σε ακούμε. Α, εγώ. ΑΕΚ από Νέα Σμύρνη, τι κάνετε. ΑΕΚ. Ο Ηρακλής, τι κάνετε. Α, έλα, ρε Χέρκουλες, έλα. Ο Ηρακλής είσαι. Έλα. Ο ίδιος. Έλα. Καιρό έχεις να πάρεις. Χρόνια και ζαμά. Ήμασταν μέσα κλειστοί. Τι κάνουμε τώρα. Ίσα. Όταν είσαι κλεισμένος, ένας λόγος παραπάνω να παίρνεις τηλέφωνο. Εγώ είχα. Όχι, γιατί. Σε αυτή την κατάσταση που είσαι μέσα κλεισμένος, δεν πάει βγαίνεις να μιλάς δημόσια γιατί θα πεις κι άλλα. Κατάλαβε. Εντάξει, μωρέ, τώρα μεταξύ μας είμαστε. Πάμε. Όχι μόνο αυτό, δεν μπορεί να βγάλεις και κανένα στεναγμό με το σεξ που έκανες εκεί μέσα. Ναι, σωστό. Αν υπάρχει τέτοιο. Καλά έκανες. Αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, πάμε. Εσύ πώς το λόγος να μην έχει τέτοιο. Εγώ λογικά ναι, λογικά ναι. Εγώ τώρα ήθελα να πάρω έτσι να πω ένα γιάρε παιδί μου τι κάνετε και λοιπά, είχα να σας ακούσω καιρό, αλλά με τσίγκλησε ο γείτονάς μου από τη Νέα Σμύρνη, με μια φράση που είπε που λέει όλοι έχουμε, το παιδί ο Πανιώνιος, ναι. Όλοι έχουμε λερωμένη τη φωλιά μας. Οι αεξίδες με τους Πανιώνιους δεν είχε τις καλύτερες σχέσεις, έτσι το ξέρω από το φίλο μου τον αεξί αυτό. Εντάξει, είχε αρχίσει αυτό τότε που είχαν σκάψει το γήπεδο να μην παίξουμε εμείς Champions League ή UEFA, δεν θυμάμαι. Ωραία, ναι, τα γνωστά. Αυτό ήταν. Πάντως με έχω μια πούτα να διαλέξω να τα παίξει ο ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ Ευρώπη, εσάς δώσανε το αποτέλεσμα. Λογικό. Λοιπόν, έλα, Χέρκουλες, πάμε. Το θέμα δεν είναι τώρα πιο. Αυτό με το έχουμε όλοι λερωμένη τη φωλιά μας, ξέρεις τι μου θυμίζει. Θυμάσαι την 20ετία του Κόκαλη, τη 15ετία. Που έπεφτε σε ένα παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι, ο Ολυμπιακός έσφαζε τον αντίπαλο στο γόνατο, έτρεχε το αίμα, ναι. Ποτάμι. Και την επόμενη Κυριακή, στον αντίπαλο του Ολυμπιακού που σφάχτηκε, έβαζε ο Ολυμπιακός ένα διαιτητή, του δίνει 3 πέναλτι και το βούλωνε. Καταλαβες. Ναι. Αυτό μου θυμίζει. Ναι. Το θέμα δεν είναι ποιος έχει λερωμένη τη φωλιά, το θέμα είναι ποιος έχει καθορίσει αυτό το πλαίσιο λειτουργίας στο ποδόσφαιρο και γενικά στην κοινωνία. Γιατί, με συγχωρείτε, εάν αυτά τα 15 χρόνια με το Champions League που ήταν τεράστια τα έσοδα. Έπαιρνε πρωτάθλημα η ΑΕΚ, έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, έπαιρνε και ο ΠΑΟΚ ένα, δεν θυμάμαι μια χρονιά που ήταν μέχρι το τέλος, ακολουθούσε. Δεν τη θυμάμαι το τη 10. Χρονιά αυτή, αν την ξέρει. Το 10. Το 10 ήταν, μπράβο, με Γκαρσία. Ναι. Μπράβο. Το 10 εάν έπαιρνε όλοι αυτοί. Μπράβο, που είχε κατέβει στο Καραϊσκάκι και είχε κάνει τις παιχνιδάρες ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και με Ίβιτς νομίζω δεν κάνει. Με το Σπάθα. Κάτι τέτοιο, μπράβο. Εάν λοιπόν είχαν πάρει όλες οι υπόλοιπες ομάδες πρωτάθλημα αυτές που έπρεπε να πάρουν, η ΑΕΚ τα δύο πρώτα χρόνια του Κόκαλη, με Ντέμι Νικολαίδη, θα θυμάστε την ομάδα που είχε ΑΕΚ τότε, θα είχαν αυτά τα χρέη, θα είχαν έσοδα από το Champions League. Δεν το ξέρουμε αυτό. Από το Champions League. Δεν θα είχαν έσοδα από το Champions League. Από το Champions League δεν θα είχε έσοδα. Αυτό είναι δεδομένο. Πού το πας, δηλαδή, ότι θα είχε. Θα... Ότι όταν εσύ καρπώνεις επί 15 χρόνια ναι. τα έσοδα του Champions League και έχεις βγάλει γύρω στα 250 εκατομμύρια. Και κάνεις μεταγραφές, κάνεις. Και άρχισε την πείνα. Μετά τους λες, έχετε λερωμένη τη φωλιά σας. Τι θα κάνεις εσύ, είπες θα κάνεις λαμογές. Είπες ένα ωραίο στην αρχή, Χέρκουλες. Είπες ποιος καθορίζει το πλαίσιο αυτό και όλοι το θέλουν. Το πλαίσιο λειτουργίας. Ναι. Ξέρεις, Ζάχο, είναι αυτό που κράζουνε, ναι, κράζουνε τον κόσμο που πάει και φυλάει κατουρημένες ποδιές βουλευτών για να βρει μια δουλειά. Και δεν σκέφτεται το εξής, ότι η δουλειά είναι ιερό δικαίωμα και με αναγκάζεις, αντί να μου την εξασφαλίσεις σαν κράτος, να έρθω να σε γλύφω. Ποιος καθορίζει το πλαίσιο. Ακριβώς, πολύ το πλαίσιο ποιος το έχει καθορίσει, ρε μάγκες, με συγχωρείτε. Όχι, δηλαδή. Ποιος εγώ έχω έρθει, μήπως έχω έρθει από την Γκάνα. Στην Ελλάδα μένω. Από την Γκάνα δεν έχω έρθει εγώ από την Γκάνα ή από το Σουρινάμ. Ναι. Μπάλα βλέπουμε τόσα χρόνια. Λέω, έχει το λέω, λέω ότι κανένας δεν θέλει να φτιάξει το ποδόσφαιρο και πολύ περισσότερο με πρώτο και καλύτερο το κράτος. Δεν θέλει να υπάρχει σωστό ποδόσφαιρο γιατί μέσα από το ποδόσφαιρο μπορεί και κάνει διευθετεί κάποια άλλα ζητήματα που μπορούν και κατευνάζουν τον κόσμο. Έτσι λέω εγώ. Ακριβώς. Ακριβώς. Το όποιο και, ναι, και δεν όλοι θέλει, αυτοί έχουν δημιουργήσει. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε την κυβέρνηση ούτε τις ομάδες ενδιαφέρει. Ούτε αυτή η ΕΠΟΜΕ που κανένας δεν τους ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Έτσι λόγω. Το ποδόσφαιρο είναι μια πολύ καλή μπίζνα ξεπλήματος και για το κράτος
και δεύτερον για να κατασκευάζει στρατιές ηλιθίων. Άμα ακούσετε, αν μένατε στην Αθήνα και ακούγατε κλείνεις τα ραδιόφωνα, κλείσε με αυτό γιατί έχουμε άλλες δύο γράμμες. Τι λένε, mm-hmm. τι λένε τα ραδιόφωνα και ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι και το επίπεδό τους, θα καταλάβετε πολλά. Σας ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε όταν αρχίσει η αγωνιστική. Να είσαι καλά. Άρα εγώ έπαιρνα στην Νέα Σπορ, ίσως πω FM τηλέφωνο και δίνω να πάω ξύς, εγώ σε πληροφορώ ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν μ' άφηνε να μιλήσω. Ωραία, Άριλο. Χέρκουλες. Να είστε καλά και θα τα πούμε όταν αρχίσει να μπάλα, ακούσουμε, αλλά χωρίς κόσμο. Να σε ακούσουμε και τις επόμενες μέρες και πιο νωρίς να παίρνεις τηλέφωνο, έτσι. Γεια σου, Ηρακλή. Τους δύο, οι δύο τελευταίοι. Καλησπέρα. 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 Τι κάνουμε. Εσύ όλα είσαι, καλά, εσύ είσαι. Όχι, δεν μου λες Ζάχο. Ο κορονοϊός. Πόντιος είσαι. Πόντιος με μητέρα πατέρα, πόντιος. Χθες είχες επέτειο. Είχα, γιατί. Ναι. Αλλά δεν έχεις επέτειο στη γενοκτονία. Τι είχα. Στην οικοκτονία είχε. Τι πλάκας. Στην απεντόμωση. Ρε παιδιά, πώς δεν τον κλείνουν μέσα αυτό. Πώς δεν τον κλείνουν αυτό το βλήμα μέσα σε κανένα λεπέτειο. Ούτως ή άλλως ανακρίδα είσαι. Σιγάρε, σιγάρε Tom Cruise είχα. Κατάλαβες ποιος είναι. Γεια σου Τάσο. Ο Μπίμπι είναι αυτός. Γεια σου, αυτό, Παντελή. Το φωτομοντέλο αυτός. Ναι. Εμφανισιακά. Πολύ ωραίος είναι. Πολύ ωραίος. Θέλω κάτι να πω. Δεν μου λες ρε φιλαράκι Τάσο. Πάρ' τον τώρα. Είπες καλά λόγια. Κάτι θέλω να πω. Είπες ας πούμε ότι άσχετα αν ο Άρης έπεσε γάμα εθνική, έχει κάποια χρωστούμενα. Ποιος. Έτσι δεν είναι. Ξανά. Ναι. Ναι. Όταν ο Ιβάν Σαββίδης έβαλε το χέρι στο λαιμό της κυβέρνησης και είπε ή γίνεται ψαλίδι ή ρίχνω τον πάγο γάμα εθνική και δεν δίνει φράγκο. Το είπε, το είπε. Εγώ δεν το θυμόμουν. Αυτό έχει δίκιο. Ή ξέρω εγώ, επειδή πολλοί φίλοι συμπολίτες ας πούμε αναφέρονται για το 44 το οποίο και ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μπει αλλά δεν μπόρεσε γιατί δεν είχε τα αναμενόμενα αυτά που έπρεπε να χαριστούν από κάποιους. Δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Τις προϋποθέσεις, ναι. Έπρεπε να καλυφθεί ένα 67% για να μπει ο ΠΑΟΚ στο 44. Και μετά, ας πούμε, γυρίζουν οι φίλοι συμπολίτες και λένε εσείς που μπήκατε στο 44. Καταρχήν δεν είναι κάτι παράνομο το 44. Ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο το έκανε ο Μητσοτάκης για να μην κλείσουν επιχειρήσεις. Παντελή, δεν ξέρω αν ακούγεις την εκπομπή. Εγώ δεν είπα ότι ο Άρης έκανε κάτι παράνομο. Εγώ είπα δεν είπα ότι, δεν είπα ότι έκανε ότι είπες αυτό το πράγμα. Απλά θέλω να σε ρωτήσω. Βρήκαν ένα τρόπο και ευνοήθηκαν από κάποιες ρυθμίσεις φορολογικές, οικονομικές του κράτους. Μπήκαν, υπάκτηκαν σε κάποια άρθρα, εντάξει. Νόμος του κράτους είναι. Βρήκανε μία άκρη. Εγώ δεν είπα πως λειτουργήσα παράνομα. Δεν είναι. Εγώ δεν είπα ότι είπες παράνομο. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ απλά είπα ότι όπως κάποια πράγματα σας βολεύουν. Ένας-ένας, μην μιλάτε και οι δύο πάνω στον άλλο. Εάν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έπεφτε γάμα εθνική, αν ο Ιβάν έρχνε τον ΠΑΟΚ γάμα εθνική και δεν έδινε φράγκο, προφανώς και εφόσον το υποστηρίζει όλος ο σύζυγος ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Δεν θα λέγατε κουβέντα, εντάξει, πέσαμε γάμα εθνική, γιατί ο Άρης, ναι μεν, μπορεί να, αυτό που είπες ότι δεν μας ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει ας πούμε τον εκάστοτε τωρινό πρόεδρο κάποιας ομάδας η οποία χρωστάει, γιατί χρωστάνε οι άλλοι, υπάρχει μια διαφορά, ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν έχει το ίδιο φημί με τους προηγούμενους. Παντελή, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, δεν είναι όπως ο ΠΑΟΚ. Κάτσε απαντήσω, ρε φίλε. Μακάρι να έχει τέτοια δύναμη ο Ιβάν Σαββίδης και κάθε φορά που λέει κάτι και απειλεί να κλάνουν πατάτες από την κυβέρνηση και να του κάνουν το χατήρι. Δεν φάνηκε αυτό όμως όταν μου κλέψανε και μου λύστεψε το πρωτάθλημα η Χάρτινη και ο Αρετόπουλος του Ολυμπιακού με μισήγα τον πετσέτα που έπεσαν στον άλλο πάνω. Ούτε ότι όμως το λύστεψε ο Κομίδης με το ποντίκι που δείξανε σέντρα και οι δύο και μετά 7 λεπτά μου πήραν το πρωτάθλημα που είχαν το γι' αυτό 34 χρόνια πίσω. Εντάξει, δεν φάνηκε αυτό. Έπειτα, η μόνη ομάδα, παραλαμβάνω, βρείτε μου άλλη μία, που πλήρωσε το πρωτογενές χρέος, έστω το πρωτογενές χρέος, στην Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Ποιο Άρης δεν πήρε το 44. Ο Άρης μπήκε σε ένα άρθρο το οποίο ευνοήθηκε. Λέω. Δεν είναι νόμο. Γιατί ευνοήθηκε, ρε Τάσο, νόμο του κράτου. Δεν πήρε το δημόσιο, το ξέρω ο Άρης. Τι έκανε ο Άρης. Περίμενε, ρε Παντελή. Νόμο του κράτου είναι. Άσχετο είναι, ναι, εκτός ότι είναι νόμο του κράτου. Εκτός ότι είναι νόμος του κράτους, πληρώνει το δημόσιο. Γιατί αγαπάνε τον ΠΑΟΚ και κάνουν τροπολογία για να το σώσουν. Και τότε γιατί δεν βγάλει ένα άνθρωπο για τον ΠΑΟΚ να μπορεί να μπει. Ας μπει ρε φίλε, είπε κανείς να μην μπει. Όχι, γιατί δεν κάνανε, πες μου εσύ. Ποιος δεν το κάνει, αυτό πρέπει... Κοίταξε να δεις.
Επειδή το 44 το ξέρω πολύ καλά, γιατί εκείνον τον καιρό κατεβαίναμε όλοι εσείς στο Μιαργιανή, τρέχαμε, καμάρες το ένα το άλλο. Άκουσε λίγο, Τάσο. Δεν μπορούσε να μπει. Δεν υπέγραψε, δεν απαγόρευσε κανένα τον Πάκο να κάνει αίτηση για οποιοδήποτε άρθρο. Όπως είπες με τα λεγόμενά σου και τον Ιβάν Σαββίδη που τους απείλησε ότι ξέρω εγώ και του κάνω. Ναι, έγινε αυτό ή δεν έγινε. Νομοθετική ρύθμιση και για τον Πάκο. Αυτή τη στιγμή, Τάσο, άκουσε λίγο, αυτή τη στιγμή δεν επισκιάζομαι εγώ στον Ιβάν Σαββίδη. Καλά έκανε ο άνθρωπος, είναι επιχειρηματίας, μαγιά του. Εσύ θα πάω οξύς, λες ότι ο Άρης ας πούμε ότι έπεσε γάμα εθνική, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Και ρωτάω εγώ, όταν ο ΠΑΟΚ είπε αυτό το πράγμα, δηλαδή αν ισχύει αυτό και τον ΠΑΟΚ θα το έλεγες. Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ αυτό που είπα, γιατί δεν τα λες. Γι' αυτό και έθεσα και παράδειγμα το Άρη 44. Δεν γίνεται να μιλάμε και οι δύο. Ένας. Δεν τελείωσα όμως, γιατί άλλα λέω τώρα. Άλλα λέω και άλλες εντυπώσεις γίνονται, κατάλαβες. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει τον άνθρωπο που του χρωστάς χρήματα, τον ποδοσφαιριστή που υπογράφει συμβόλαια και δεν τον πλήρωσες, δεν τον ενδιαφέρει αν εσύ τιμωρήθηκες και πήρες γάμα γλυκή. Αυτό ήταν τα λεφτά του. Αυτό είπα εγώ. Σε προφορώ όμως επειδή... Είναι λάθος επειδή... αυτό που είπα. Θα σου εξηγήσω, θα σου πω ακριβώς για αυτό που λες. Σε προφορώ ότι η διοίκηση του Άρη ένα διάστημα πριν μπει στο 44. Τους κάλεσε όλους. Είχε καλέσει τους ποδοσφαιριστές και τους είπε ή πεθαίνω και δεν παίρνεις φράγκο, έτσι, αυτό. Ή πάρε αυτά τα λεφτά να γίνουν κάποιοι διακανονισμοί για να σωθεί και η ομάδα. Ανάλογα, και το, συμβόλαιο, ανάλογα το συμβόλαιο του καθενός πρότεινε κάποια... Έγινε και δεν δέχτηκε κανείς. Δεν δέχτηκε κανένας. Ένας-δύο δέχτηκαν, ένας-δύο. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ άμα σε έχω σε ένα υπάλληλο και σε χρωστάω, ας πούμε, 50 χιλιάρικα και σε πω, φιλαράκι, Τάσο, πάρε 30, έτσι, γιατί δεν έχω να σου δώσω αγωτέστος τον εφρό μου. Ναι, πάρε 30. Πάρε 30 να τα έπαιρναν. Ναι, πάρε 30. Δεν, αλλιώς ναι, διαλύομαι και θα πάρεις να μην πω τι. Και αυτοί είπανε δεν γουστάρω να πάρω τίποτα. Ναι, θα τα διεκδικήσω. Στην Κέρκυρα σαν μάγειρας πέρσι. Έτσι. Αν το αφεντικό σου 6 μήνες έπαιρνες ας πούμε 2 χιλιάρικα το μήνα και είχες να πάρεις 12 χιλιάρικα και είχες πιστολιάσει και σε φώναζε τον Οκτώβριο και σου έλεγε έλα εδώ ρε Παντελή, εσύ είχες να πάρεις 12 χιλιάρικα. Θα σου δώσω τα 2,5 τα 3 τώρα. Και τώρα ξέρω εγώ παιδιά, θα κάνουμε μια ερεύνηση, αλλά τώρα θα σου πω πώς θα γίνει. Θα το δεχόσουν. Κλείσε με αυτό Παντελή, κλείσε με αυτό. Ανάλογα πόσο, τι θα μου δίνε. Αν δεν τον άνθρωπο το χρωστούσε 100 χιλιάρικα ο Άρης και του δίνε 20, είναι φυσιολογικό να μην δεχτεί. Εντάξει, εγώ όμως ξέρω ότι δεν ήταν κακή συμφωνία, δεν είχε κακή πρόθεση ο Άρης να του δώσει ψίχουλα τους άλλους, εντάξει. Ωραία. Αλλά τώρα από και πέρα, επειδή και κάποιος φίλος ανέφερε για το παλέ τώρα, εντάξει, εδώ γελάει ο κόσμος. Εντάξει, θα σας πουλάω το ρεύμα τώρα. Αλλά αφού είμαι τελείως, τα δικά μας, αλλά τα ολονών μόνο δικά μας. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Να σε καλά, κλείνεις. Κλείσε. Έχουμε έναν ακόμη φίλο. Ένα-δύο λεπτάκια, έτσι, γιατί ήδη είναι 11 και ένα πρώτο λεπτό. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Μας έφαγε το χρόνο, γεια σου. Έλα ρε Γιώργη, τι να κάνουμε. Καλώς το Γιώργη ρε. Είπα να είμαστε περιεκτικοί όταν πιάσουμε αυτά, ξέρεις τι γίνεται. Θα μιλήσω στα γρήγορα λοιπόν. Πάμε. Θα πω ότι διαφωνώ κάθετα με το παλικάρι που μίλησε τώρα μόλις. Παντελής. Και θα το αιτιολογήσω. Πάμε. Πες μου εσύ μια ιδιωτική επιχείρηση σε όλη την Ευρώπη, όταν δεν είναι συμμαζεμένο το νοικοκυριό, όταν κάνει ισολογισμούς και χρεώνεται και δεν έχει περιουσιακά στοιχεία αντίστοιχα και μπαίνει μέσα, πώς γίνεται αυτή εδώ η εταιρεία να αλλάζει αφημί, να αλλάζει πρόσωπα, στην ουσία να παίρνει την ίδια την επιχείρηση και όλο αυτό εδώ το πράγμα να αιωρείται, να μην τιμωρείται κανένας, να βγαίνουν κάποια νομοθετικά τερτύπια και να βγαίνουν τώρα οι οπαδοί και να λένε εγώ μπήκα στο άρθρο 44 και στο 55 και στο 66. Όχι ρε φίλε, εσύ που πήρες τον Άρη και έκανες τη μαγιά σου και έκανες το πρεστίζο και έκλεισε τις δουλειές σου, γιατί δεν πας για την ψυχή της μάνας σου, κλείνει δουλειές. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Φαίνεται από όλους τους επιχειρηματίες που είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και το παρελθόν το δείχνει αυτό, τουλάχιστον τα 30-40 χρόνια. Γιατί δεν τους κυνηγάτε αυτούς, γιατί δεν τους τιμωράτε, γιατί κρύβονται δηλαδή να βγαίνει τώρα άλλος και να μου λέει εγώ έπεσα στη γάμα εθνική. Γιατί να πες στη γάμα εθνική. Ας πρόσεχες. Γιατί ο ΠΑΟΚ δηλαδή να αλλάζει τους προέδρους, να έχει διοίκηση πρωτοδικείου κτλ. Γιατί να βγαίνουν κάποια απίθανοι και να μπορούν να έχουν αυτό εδώ το όπλο, γιατί
Καλά το είπατε. Είναι κοινωνικό φαινόμενο το ποδόσφαιρο και υπάρχει από πίσω αυτή η λαοθάλασσα. Ποιος ο λόγος? Στην Ελλάδα γίνονται αυτά που περιγράφεις, Γιώργο, γίνονται στην Ελλάδα. Στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, όσο μεγάλη ομάδα και να είσαι, έτσι. Δεν να λέγεσαι νέος Ηρακλής, νέος. Δεν διαφωνώ αυτό που λες. Να λύνει το κόμμα, να. Ναι, αλλά προς όλους, ναι. Αυτό είναι σωστό που λες. Αλλά προς όλους να ισχύει. Δεν λέω, δεν μιλάω ούτε για πάω. Έτσι. Γιατί έβαλες και την ομάδα σου και σε τιμάει αυτό. Εσύ, ρε φίλε, έχεις τα εχέγγυα, είσαι σπουδαγμένος οικονομολόγος. Πάρε τη θέση σου, σημάζεις στο μαγαζί σου και κοίταξε να βγάζεις συν, όχι μείον. Τι θα πει, δεν θα πληρώσω τον μισθωτό μου. Για ποιο λόγο να μην σε πληρώσω? Ωραία. Γιατί να μην πληρώσω τον μισθωτό μου? Δεν φταίει σε τίποτα. Είναι ποδοσφαιριστής, θα παίξει 5-10 χρόνια, 12 πώς θα παίξει, να πάρει τα λεφτά του και να τελειώσει και να φύγει. Αυτή είναι η δουλειά του ποδοσφαιριστή, του επαγγελματία, παιδιά. Ωραία, αυτό, Γιώργη. Να είσαι καλά, εγώ σου ζητώ συγγνώμη, να σε ακούσουμε και αύριο, έτσι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργα, ρε γίγαντα. Να είσαι καλά, δικός μας είσαι, έτσι κι αλλιώς. Λιτάσω επίλογο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους καλούς φίλους ακροατές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, εδώ με Ζάχο Ντούρη και Τάσο Τρέγια. Και σήμερα πραγματικά έγινε ένας χαμούλης. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο πάλι, στις 9, με νέες διαμάχες, νέες κότες, νέες συμφωνίες, νέες διαφωνίες. Εδώ θα είμαστε, να αρχίσουν, θα κάνουμε μια όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Να αρχίσουν έτσι, τα μάτς, δεν πάει. Έτσι, αρχίζουν τα μάτς, λίγο θέλουμε να πιστεύουμε. Εδώ θα είστε εσείς. Κάθε βράδυ σε 9 και όχι μόνο σε 9, όλη τη μέρα 107 και 4 στον FM. Το πρωί. Εδώ στο Λίμπερο της καρδιάς σας μπαίνετε στη φάση της κάθε εκπομπής και του κάθε ραδιοφωνικού παραγωγού. Ωραία. Καλό βράδυ από μένα. Να σε καλά, Τάσο. Αύριο πάλι με υγεία και όμορφες στιγμές στις 9 το βράδυ. Φιλιά, φιλιά πολλά. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ και σένα, Τάσο. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο και εγώ να ευχαριστήσω τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση σε 9 η ώρα αύριο ξανά. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα περισσότερο από το να μείνετε συντονισμένοι φυσικά στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Και φυσικά να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω και τη Mazda Αμανατίδης που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάθη 205. Τηλέφωνο 2319-24-931. Αυτά λοιπόν. Μένετε όπως είπα συντονισμένοι στο Λίμπερο. Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Από μένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.